Κι εγώ. Για τα χιλιάδες παιδιά που συνεχίζουν να έχουν την ανάγκη μας, στήριξε σήμερα το χαμόγελο του παιδιού. Για να αποφύγουμε τις σχέσεις και το ταξίδι της Φάρενας, είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι, το μυαλό μου ξυπνά και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες. Είχα τόσα ωραία πράγματα και εσύ μου τα χάλασσες. Καμαλών για αυτή τη δικαίωση. Το 2000 η μόδα θα τους στέλνει ντυμένους με δερμάτινα, πιο γυμνασμένους να κυβερνούν κατώτερα όντα άτιμα. Και από το ταξίδι της Φάρνας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι το μυαλό μου ξυπνά και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες για τόσο ωραία πράγματα και εσύ μου τα χάλασες. Καταλείται αυτή τη χώρα, κατά βάθος λυπάται. Μα δεν βλέπει και την ώρα που η ζωή του θα αλλάξει. Όταν τα αεροπλάνα πετάνε, η γη απλώνεται και οι άνθρωποι ξεχνάνε. Είναι τρομερό το θέαμα. Η αίσθηση αυτή ότι πετάς, δεν έχω άλλη επιλογή. Ένα κίτρινο ταξί περιμένει, φυσάει. Θα χειμωνιάσει δύο ώρες και ξημερώνει. Συνεφιασμένη Κυριακή, πρώτη μέρα του χειμώνα. Σκέφτομαι τους πιο σημαντικούς ανθρώπους αυτή του αιώνα. Από δεξί κάθε λεπτά και ο κόσμος μένει πίσω. Ποτέ δεν είχα τίποτα. Και απόψε θέλω να σε φιλήσω, να μείνεις στα μάτια μου. Σε ένα διοτοπίο, να κάνουμε έρωτα. Στο αστεροσκοπείο, πουλουριασμένοι σαν μπάλα. Να εκτοξευθούμε μέχρι που ελληνικά στο διάστημα. Να κινηθούμε. Και από το ταξίδι της Φάρνας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι, το μυαλό μου ξυπνά και ακούω τα πλοία. Να διασχίζουν τις θάλασσες. Είχα τόσα ωραία πράγματα κι εσύ.
καλησπέρα σας. Παρασκευή απόγευμα σε μια ακόμα ad hoc εκπομπή εδώ στο ID Radio. Μια εκπομπή που μοιάζει λίγο, έτσι, λίγο περίεργη θα την έλεγα. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που όλοι μοιάζουν να είναι στους δρόμους. Όλοι συζητάνε για το τι θα κάνουμε, ποια είναι η επόμενη μέρα, να μείνουμε Ευρώπη. Και εμείς εδώ μαζευτήκαμε με τον αξιότιμο καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, με αφορμή το καινούργιο του βιβλίου παρουσίασε αυτή την εβδομάδα, «Η μεγάλη φιλόσοφη και το προσωπικό management», «Οι πιο χρήσιμες αρχές και μέθοδοι για αποτελεσματικότητα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή». Μαζευτήκαμε λοιπόν εδώ για να συζητήσουμε για το βιβλίο, αλλά με αφορμή το βιβλίο και το περιεχόμενό του, για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Καλησπέρα σας κύριε Μπουραντά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να βρίσκεστε μαζί μου σήμερα εδώ. Καλησπέρα κύριε Τζακαρογιάννη, και εγώ, για μένα είναι τιμή. Ένας άνθρωπος ο οποίος τολμάει να μιλάει για τα προσωπικά του βιώματα χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα κατωτερότητας, κόμπλεξ. Ούτε αλαζονίας. Βέβαια, αυτό αφήνουμε κάθε φορά να το κρίνουν οι άλλοι. Και τα δύο, ναι. Αλλά ακόμα και στο καινούργιο σας βιβλίο που προσπάθησα και το διάβασα και το πήρα στα χέρια μου με την ημέρα της παρουσίασης στον Ιαννό, όπου αυτό που με εντυπωσίασε ειλικρινά είναι, έχω πάει πολλές φορές στον Ιαννό σε διάφορες συζητήσεις και παρουσιάσεις, αλλά το φαινόμενο να είναι ο Ιαννός γεμάτος με μια μισή τουλάχιστον φορά τον κόσμο μπορεί να καθίσει, εγώ δεν το είχα συναντήσει. Έχω και πρόβλημα με τη μέση μου, έφτασα και λίγο αργά, οπότε φεύγοντας στο τέλος της διαδικασίας με πόναγε λίγο, οφείλω να ομολογήσω. Λοιπόν, αυτό με εντυπωσίασε. Μέσα στην περίοδο της κρίσης λοιπόν καταφέρνετε να παρουσιάσετε ένα βιβλίο και να μαζέψετε αρκετό κόσμο. Σημειολογικά κάτι λέει. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες έρευνες που λένε ότι αυτή την εποχή της κρίσης, ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο ευαισθητοποιημένος σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Αγαπάει λίγο περισσότερο τις παρουσιάσεις των βιβλίων, τις συζητήσεις κλπ. Φαντάζομαι θα έχετε και εσείς κάποια μικρή εμπειρία πάνω σε αυτό. Αν και νομίζω ότι είσαστε ένα χρόνο μακριά από τη δημοσιότητα τώρα, έτσι. Ναι, και είναι επιλογή, αλλά αυτό που πιστεύω, πέρα από τον συγγραφέα, ένα βιβλίο έχει να κάνει και με το περιεχόμενο του, πόσο ελκύει το ενδιαφέρον και την προσέλευση των ανθρώπων. Και βέβαια μέσα σε αυτό το καταναλωτικό και το πολιτισμικό και αξιακό μοντέλο που ζούμε, οι άνθρωποι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, αρκετοί, που αναζητούν τα πιο θεμελιώδη ή θα το έλεγα τις αιτίες που υπάρχουν πίσω από τα σημερινά συμπτώματα, και σε προσωπικό επίπεδο όπως είναι ο καταναλωτισμός και η ζωή η οποία περνάει χωρίς να τη γευόμαστε, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο που είναι η κατάσταση που έχουμε φτάσει εδώ, που ποτέ ο νους μας δεν το έχει βάλει στα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, εδώ θα θελήσω να σας υπενθυμίσω ότι και εσείς όπως και κάποιοι άλλοι, όχι πολλοί βέβαια, στη δημόσια ζωή έχουν τοποθετηθεί έγκαιρα και πρώτης εμφάνισης αυτής της κρίσης για την κρίση που πρόκειται να ακολουθήσει. Ως παρατηρητές βέβαια και όχι ως προφήτες, όπως αρέσκονται οι περισσότεροι να τους βλέπουν. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις ανθρώπων που χαρακτηρίστηκαν οι δηλώσεις τους ή τα λεγόμενά τους ως προφητικά. Εσείς έχετε γράψει αρκετές φορές πάνω σε αυτό το θέμα για αυτό που βλέπατε για την κρίση που ερχόταν. Θα αναφερθώ σε ένα άρθρο στην Αυτοτυπία του 1992 με τίτλο «Ο κύκλος των χαμένων αξιών». Από εκεί προέκυψε και το φόρουμ του κύκλου των χαμένων αξιών και μετέπειτα η κοινωνία αξιών, που ήταν το Γενάρη του 1992 στην Αυτοτυπία. Τότε η Αυτοτυπία ήταν πρώτη εφημερίδα, που έλεγε ότι με την καταστροφή θεμελιωδών αξιών πανανθρώπινων κοινωνικών που εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και ευημερία, η χώρα θα πάει στα βράχια. Τώρα, αυτά δεν είναι προφητείες. Αυτά είναι να παρατηρεί κανείς από τον μπαλκόνι του τι συμβαίνει, να βλέπει τις αιτίες που προσδιορίζουν τα συμπτώματα και τις εξελίξεις και να κάνει εκτίμηση. Και συνήθως αν έχει ξεκάθαρη κρίση και δεν σκέφτεται μέσα από τις πεποιθήσεις του αλλά βάζει τον ορθολογισμό, προβλέπει, δεν προφητεύει, προβλέπει κάποιες εξελίξεις. Επίσης πιο σύγχρονα θέλω να αναφερθώ
και αυτό για μαθησιακούς λόγους και από τους ακροατές μας αλλά και από εμάς τους ίδιους, για το πώς πρέπει να μελετούμε τα φαινόμενα της ζωής, και αυτό είναι άλλωστε η επιστήμη με την ευρία έννοια, την άνοιξη στην ελληνική έκδοση του Economist έγραφα επιλέξει ότι η χώρα χρειάζεται άμεσα μέτρα πυροσβεστικού αλλά ουσιαστικού τύπου. Δηλαδή, από τότε φαινόταν δηλαδή ότι έχουμε πιάσει φωτιά, και βέβαια τότε οι πολιτικοί λέγανε όλα καλά πάνε, είμαστε θωρακισμένοι απέναντι στην κρίση, έλεγε ο Καραμαλής, λεφτά υπάρχουν, έλεγε ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Δεν ήταν ότι ήταν προφητείες αυτά, δεν είναι προφητείες, αυτά είναι κάποιοι παρατηρητές που θέλουν να παρατηρούν με ξεκάθαρο βλέμμα και μέσα από ένα μυαλό που χρησιμοποιείται και δεν σκέφτεται με τις πεποιθήσεις, τα βιώματα ή τις ευχές. Γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς σκεφτόμαστε κυρίως με τις ευχές, σκεφτόμαστε κυρίως μέσα από τις φυλακές των πεποιθήσεών μας και έτσι δεν βλέπουμε κατάματα την πραγματικότητα. Ναι, στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο αυτού που έγραψε, που έχει γράψει στο παρελθόν ο Will Durant, ότι το πρόβλημα με τους περισσότερους ανθρώπους είναι ότι σκέφτονται περισσότερο με τις ελπίδες, τους φόβους και τις επιθυμίες τους παρά με το μυαλό τους. Σωστό. Αυτό νομίζω συνοψίζει και τη σημερινή μας κατάσταση, αλλά θα τη δούμε λίγο αναλυτικά. Εσείς το 92 γράφατε στην Ελευθεροτυπία, το 93 η Στέρο Νόβα το δίσκο Λάτα έγραψαν το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε, το ταξίδι της Φάλαινας που μοιάζει πάρα πολύ με τις ανησυχίες που και εσείς έχετε εκφράσει. Όμως τα χρόνια πέρναγαν. Εσείς είχατε έντονη πολιτική δράση, έχετε ξεκινήσει από μάλλον μνημονεύετε πάρα πολύ συχνά τη μητέρα σας και ακόμα και μέσα στο βιβλίο υπάρχουν συχνές αναφορές στη μητέρα σας και στην σύζυγό σας. Είναι δύο πρόσωπα που μοιάζουν να έχουν επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη ζωή σας. Για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Η μητέρα σας, γιατί με αυτή τη λαϊκή της προσέγγιση στα πράγματα, σας έδωσε ένα έναυσμα να προβληματιστείτε και να προσπαθήσετε να βγείτε από κάποιες στερεοτυπικές προσεγγίσεις, και η γυναίκα σας προφανώς σαν ένα σύντροφος ενός ανήσυχου ανθρώπου, ο οποίος ενός ανήσυχου που ισοδυναμεί πολλές φορές με αυτό που λένε δύσκολου ανθρώπου, που πρέπει να συμβιώνει και να μακροημερεύει. Ναι, καταρχήν αυτό που λένε στα αγγλικά storytelling, να λέμε προσωπικές ιστορίες, είναι όπως και οι μεταφορές, να χρησιμοποιούμε μεταφορές από οίκια φαινόμενα σε έννοιες ή άλλα φαινόμενα που δεν είναι τόσο οίκια, είναι πολύ, πολύ, έχουν μεγάλη διδακτική μαθησιακή δύναμη. Άρα είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο οι προσωπικές ιστορίες. Τώρα, γι' αυτό τις χρησιμοποιώ. Ως προς τη μητέρα μου, όπως δηλαδή η μητέρα μου ήταν αγράμματη, πίστευε πάρα πολύ στη μοίρα, ενώ εγώ δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό. Και έτσι με έκανε να ψάξω πάρα πολύ και τον εαυτό μου αλλά και τη βιβλιογραφία. Και φυσικά εκείνους τους καιρούς που εγώ ήμουν μικρός, υπήρχε ο Αλμπέρ Καμί που έλεγε «Η ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας», υπήρχε ο Έριχ Φρόμ που έλεγε «Είμαστε αποτελέσμα της ιστορίας, δεν διάλεξα εγώ από ποιους γονείς, σε ποια χώρα, πότε και σε ποια τάξη θα γεννηθώ». Όπως έλεγα παλιότερα, γεννήθηκα σε λάθος τάξη, σε λάθος χώρα και σε λάθος εποχή. Όμως, σύμφωνα με τον Έριχ Φρόμ που πιστεύω, είμαστε αποτελέσμα της ιστορίας, αλλά ταυτόχρονα γράφουμε την ιστορία. Βέβαια, εδώ έχει και ένα άλλο δίδαγμα. Είναι ότι συνήθως οι γονείς δημιουργούν στερεότυπα στα παιδιά φυλακές, και που σημαίνει ότι η αμφισβήτηση πρέπει να υπάρχει και στα σύγχρονα πράγματα, όπως πρέπει να αμφισβητεί ο μαθητής το δάσκαλο, ο παδός τον ηγέτη, έτσι και το παιδί τους γονείς, ακούγοντάς τους βέβαια προσεκτικά, γιατί κουβαλάνε εμπειρία, κουβαλάνε πράγματα, αλλά από την άλλη μεριά κουβαλάνε και προκαταλήψεις και προσωπικά αποθυμένα κλπ. Πάντως, το ενδιαφέρον που έχει και γράφω στο βιβλίο είναι ότι στην επιστήμη της ψυχολογίας υπάρχει ορισμός. Υπάρχει αυτό που λέμε εστίαση ελέγχου, locus of control στα αγγλικά, που σημαίνει υπάρχουν άνθρωποι
που πιστεύουν ότι τους καθορίζει τη ζωή τους και το είναι τους οι άλλοι, οι συνθήκες, κάποιοι ισχυροί κλπ. Και υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν όχι, ότι καθορίζω εγώ τον εαυτό μου. Αυτοί είναι οι υπαρξιστές φιλόσοφοι πάρα πολύ. Όπως λέει ο Νίτσε, ο άνθρωπος γίνεται αυτό που θέλει να γίνει. Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που κάνουν τα πράγματα λοιπόν να συμβαίνουν, όπως μας έλεγε ο Λόβελ. Υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν τα πράγματα να συμβαίνουν και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που αναρωτιούνται τι συμβαίνει. Αυτό έχει αναλυθεί πλέον από την επιστήμη της ψυχολογίας. Είναι ένα στοιχείο ισχυρό της προσωπικότητας, είτε να είμαστε, να πιστεύουμε ότι οι άλλοι μας καθορίζουν, είτε να πιστεύουμε στον αυτοκαθορισμό. Μάλιστα. Μεγαλώνοντας λοιπόν, είχατε αρχίσει και αναρωτιόσαστε όλα αυτή η στερεοτυπική προσέγγιση που υπάρχει γύρω στον κοινωνικό μας περίγυρο, στην οικογένειά μας κλπ. Αν είναι ακριβής, αν είναι κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει οφείλουμε να το ακολουθούμε με σεβασμό ή θα πρέπει να το ανατρέψουμε για να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Ξεκινήσατε λοιπόν με μια στερεοτυπική προσέγγιση την ενήλικη, μάλλον πριν την ενήλικη ζωή σας, ακολουθώντας μια πορεία κατάταξης νομίζω σε κάποιο σώμα. Ναι, είχα πάει να γίνω μόνιμος υπαξιωματικός στην αεροπορία. Όχι κατά επιλογή. Όχι, γιατί δεν μπορούσα να ζήσω. Και τότε μας πέρανε από τετάρτη γυμνασίου, 16 χρονών. Βγήκα παιδί και βγήκα άντρας από το πολύ καψόνι που έφαγα. Πήγα λόγω ανέχειας. Κλείσατε τον κύκλο της εκπαίδευσης της βασικής που ήταν υποχρεωτικό για πόσο καιρό, για 2 χρόνια. Ήταν 2 χρόνια, όχι, τέλειωσα τη σχολή. Κανονικά. Μια μέρα πριν διοριστώ μόνιμος Σμηνίας, με ένα καλό μισθό όσο οι καθηγητές τότε στα γυμνάσια, πήρα την απόφαση ότι αυτό δεν μου ταιριάζει και έφυγα. Βέβαια είχα φροντίσει να είχα πάρει και τις 2 τάξεις του γυμνασίου, δίνοντας κατατακτήριες εξετάσεις, και πήρα την απόφαση να πάρω το ρίσκο, υπολογισμένο ρίσκο, να κάνω την επανάσταση και να βγω από το κοτέτσι και να πάρω άλλους δρόμους. Που σας οδήγησαν μέχρι τη Γαλλία κάποια στιγμή. Ναι, μετά δούλεψα σαν φοιτητής, μάζεψα 5 δεκάρες, γιατί στη Γαλλία δεν έχει μεταπτυχιακά, δεν έχουν, μένει κανείς σε φοιτητική εστιατόριο, σε φοιτητικό εστιατόριο με πολύ λίγα χρήματα. Πήγα για να μάζα στη Γαλλία, μετά βρήκα μια υποτροφή εκεί, έμεινα, έκανα διδακτορικό. Εντάξει, αυτή είναι μια ιστορία τώρα, δεν ξέρω αν έχει και πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω στο χτίσιμο του προφίλ ενός καλεσμένου πάντα έχει ένα ενδιαφέρον, ναι, η διαδρομή του. Και να πω το άλλο το ενδιαφέρον που ξεκινήσει να λες για την πολιτική, δεν ξέρω τι. Ναι. Αν θέλεις. Θα συζητήσουμε για την πολιτική. Εντάξει. Όχι, εννοώ για την πολιτική μου πορεία. Την πολιτική πορεία, ναι, νομίζω ότι θα πούμε ότι είχατε, όπως γνωρίζω, εμπλακεί στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του ΠΑΣΟΚ, από το οποίο αποχωρήσατε κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, στη δεκαετία του 90. Όχι, του 80 κάτι. 84, συγγνώμη, δεν θυμόμουν. Αλλά και πριν αποχωρήσω, υπάρχουν άρθρα μου από το 83, 84, 85 στην Ευθεροτυπία που λέγαν πράγματα τα οποία είναι ακόμα σήμερα ζητούμενα. Όπως? Όπως η στελέχωση του κυβερνητικού μηχανισμού, πώς πρέπει να κάνουμε ένα αποδοτικό, αποτελεσματικό, διαφανές, έντιμο κράτος που να υπηρετεί την ανάπτυξη και τον πολίτη, τι πρέπει να κάνουμε για τις επενδύσεις, σε ποιες τομείς, ποιες στρατηγικές ανάπτυξης μπορεί να ακολουθήσει η χώρα. Αλλά αυτά τα ειδικά δεν ακούγονται, διότι το κοινωνικό γίγνεσθε δεν γίνεται μέσα από κάποιες φωνές ανθρώπων. Διαμορφώνεται και προσδιορίζεται από άλλους μηχανισμούς δύναμης. Η δεκαετία όμως του 80, ειδικά το ξεκίνημά της, ήταν εκρηκτικό, αν θυμάστε. Μπλεχτήκαμε μπροστά σε μια ανατροπή, μια ανατροπή που πρέσβευε ο Ανδρέας, και μια πρακτική εφαρμογή σοσιαλισμού, η οποία δημιούργησε μια, πώς να τη χαρακτηρίσω, μια αναστάτωση μέσα στα κοινωνικά στρώματα, δίνοντας ουσιαστικά στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα και στα χαμηλά οικονομικά κοινωνικά στρώματα μια καινούργια θέση μέσα στο στερέωμα, στο γίγνεσθε της πατρίδας. Γίνονταν 2 πράγματα. Χωρίς βέβαια να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία. Γίνονταν 3 πράγματα μαζί. Το ένα είναι αυτό που είπατε. Το δεύτερο είναι, επειδή αρχίσαμε να παίρνουμε πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
από το 82 και μετά και δάνεια, έγινε μια βίαιη ρήξη του καταναλωτικού μοντέλου. Δεν υπήρχε, δεν προσέχθηκε να διατηρηθεί και να βελτιωθεί το αξιακό υπόβαθρο. Και βέβαια από άποψη management, δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτή τη λέξη, ακόμα και αν υπήρχαν καλές ιδέες τότε και πραγματικά έγινε μια ανακατανομή του εισοδήματος, αυτό μη έχοντας management την ευρία έννοια και στρατηγικό management και management υλοποίησης, δεν οδήγησε να διαμορφώσουμε ένα μοντέλο που να παράγει πλούτο και να στηρίζει το κοινωνικό κράτος και να αναβαθμίζει την ευημερία όλων, αλλά οδήγησε σε αυτά που είδαμε, που είναι γνωστά, μην τα ξαναλέμε, τα έχουμε πει χίλιες φορές. Ίσως στη θεμελίωση και της σημερινής κατάστασης, ίσως. Βέβαια, από εκεί έρχονται. Ναι, γιατί εκεί ήταν η πραγματική αφετηρία, η πραγματική αφετηρία εκείνη την εποχή δόθηκε. Στη συνέχεια μείνατε μακριά από την πολιτική, ασχοληθήκατε με τα επαγγελματικά και τα βέβαια και μέσα ως καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στην εξέλιξή σας. Έχετε πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή από ό,τι φαίνεται και από το βιογραφικό σας και στον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και στον επαγγελματικό. Δύο πράγματα που δύσκολα παντρεύονται. Δεν είναι εύκολο να παντρευτούν και να μην δημιουργούν και συγκρούσεις. Παντρεύονται. Ναι. Να το εξηγήσω. Εγώ έγινα 26 χρονών λέκτορας και ο πιο νέος λέκτορας. Και μετά έγινα και ο πιο γέρος λέκτορας. Έμεινα 10 χρόνια. Γιατί τα είχα βάλει με όλο το κατεστημένο της εποχής που ακόμα υπήρχαν και απομεινάρια της Χούντας. Και ενώ ήμουνα ίσως ο μοναδικός, όχι ίσως, ο μοναδικός στο management στην Ελλάδα, σε όλες τις βαθμίδες που είχα αρθρογραφία σε επιστημονικά διεθνή περιοδικά, και αυτά υπάρχουν και στο Google Scholar που τα δει κανείς, δεν με προάγανα και με αφήνανε εκεί. Οπότε αυτό μου έκανε πάρα πολύ καλό, γιατί είπα εγώ δεν θα φύγω, να σας κάνω τη χάρη, δεν θα σας κάνω τη χάρη να μην με βλέπετε, θα με βλέπετε κάθε μέρα εδώ, αλλά θα λύσω το επαγγελματικό μου πρόβλημα εκτός του πανεπιστήμιου. Οπότε βγήκα στην πιάτσα, δούλεψα αρκετά, στην αρχή σκληρά και με λίγα λεφτά, μετά πήγαν καλά τα πράγματα. Αλλά θέλω να πω γιατί συνδέονται, γιατί αν δεν τα βρίσκα εύκολα στην ΑΣΟΕ, έπαιρνα τις προαγωγές μου όπως έπρεπε, και λοιπά, πιθανόν να μην έκανα αυτά που έκανα έξω. Εντάξει, κάποια ίσως, αλλά τόσο δυνατά δεν θα έβγαινα στον ιδιωτικό τομέα και στον ανταγωνισμό να εκτεθώ και να φτιάξω καριέρα, αν δεν είχα αυτή την αποθητική δύναμη μέσα από το πανεπιστήμιο, γιατί οι δρόμοι στο πανεπιστήμιο τότε ήταν δύο. Ή να σκύβει κανείς, ή να λύσει το επαγγελματικό του πρόβλημα εκτός πανεπιστήμιου. Εγώ είμαι κοντός και οι κοντοί δεν έχουν πρόβλημα στη μέση, συνήθως υψηλή, αλλά εγώ είχα πόνο στη μέση, δεν μπορούσα να σκύψω. Δεν μπορούσα. Πόνο αγαπώ. Αυτό λοιπόν σας οδήγησε στον ιδιωτικό τομέα, όπου αναπτύξατε τις δράσεις, τις συμβουλευτικές και όχι μόνο, και αποκτήσατε μια πάρα πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα, σε βαθμό ώστε να σας θεωρούν μέσα στην ελληνική αγορά σαν τον άνθρωπο που ειδικεύεται στα θέματα management, τον πλέον ειδικό, και στα θέματα ηγεσίας, αλλά και ανθρωπίνων πόρων, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Σωστό είναι αυτό. Ελληνικές επιχειρήσεις με τις οποίες συναναστραφήκατε, και δεν αναφέρομαι στα επίπεδα παραρτημάτων πολυεθνικών, αλλά αυτοτελώς δημιουργημένων, πραγματικά ελληνικών επιχειρήσεων. Τα προβλήματα αυτά τα είχαν ρυθμίσει, κατά την άποψή σας? Καταρχήν... Είχαν την κουλτούρα ή ναι. Με την πάροδο του χρόνου την απέκτησαν, ναι. Μπόρεσαν να μπουν σε μια διαδικασία? Εξαιρετική ερώτηση. Καταρχήν να πω ότι η έλλειψη μάνας με δίκης ανθρώπινου δυναμικού και ηγεσίας είναι αυτά που πληρώνουμε σε κοινωνία, σε επίπεδο κράτους, γιατί έχουμε και το δημόσιο μάνας με το public μάνας με την ηγεσία κλπ. Τώρα στο ιδιωτικό τομέα πράγματι τη δεκαετία του 80 κανείς δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη λέξη μάνας. Ήταν καινούργια. Τώρα το χρησιμοποιούν και πολιτικοί. Ήμασταν πολύ πίσω. Αυτές τις δεκαετίες το management, δηλαδή να κάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, έλεγχο,
προχώρησε αρκετά, όχι όλες τις εταιρείες, αλλά έχουμε πάρα πολλές καλές εταιρείες. Εκείνο που έμεινε πίσω και είναι ακόμα πίσω είναι αυτό που λέμε ηγεσία και όχι management. Και η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επειδή δουλεύουμε πάρα πολλές εταιρείες, είναι ακόμα πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή, εγώ είμαι στο Υπουργικό Συμβουλίο της Απιβίτα εδώ και 3 χρόνια, αλλά του συμβουλεύω. Η Απιβίτα είναι μια εξαιρετική ελληνική εταιρεία που κάνει φυσικά προϊόντα με εξαγωγές, απίστευτο brand και στο εξωτερικό. Παρόλα αυτά, προσπαθώ τόσα χρόνια και πιέζω, δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που, έχουμε, που χρειάζεται να φτάσουμε ούτε στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού ούτε στην ηγεσία. Βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχουν κάνει πολλά βήματα. Και τέτοιες επιχειρήσεις που κάνουν αυτά τα πράγματα είναι αυτοί που είναι σήμερα οι εθνικοί πρωταθλητές. Και βλέπουμε εξαιρετικές επιχειρήσεις που ακόμα επιβιώνουμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση σε πολλούς τομείς. Και όχι μόνο εκεί που θα επέθετε κανείς ότι είχαμε ως χώρα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως είναι ο τουρισμός ή ο αγροτικός τομέας. Μάλλον εκεί δεν έχουμε, ενώ έχουμε σε άλλους τομείς εξαιρετικές επιχείρησεις. Απλά όλες αυτές είναι μικρή Ελλάδα, όπως έλεγα και στο μυθιστόρημα, και δεν είναι σε τέτοιο μέγεθος που να μπορέσουν να κρατήσουν τη χώρα σε ένα επίπεδο ευημερίας και ανταγωνιστικότητας. Αυτό το χτίσιμο όμως, και αναφέρομαι κυρίως στις ιδιωτικές εταιρείες, και πολύ σωστά είπατε ότι το δημόσιο είναι και αυτό μια εταιρεία κατά κλείδι. Είναι οργανισμός. Είναι ένας οργανισμός. Χρειάζεται σωστό management. Αλλά επειδή υπήρχαν οι αντιστάσεις, να τις χαρακτηρίσω έτσι, ίσως δεν ήταν τόσο επιδεκτικός στην εφαρμογή κάποιων πρακτικών. Αυτό είναι μια... Και ακόμα δεν είναι. Ναι. Οι ιδιωτικές εταιρείες όμως, από τις οποίες ξεκίνησα, υποτίθεται ότι πληρώνουν για να πάνε ένα βήμα παρακάτω, δηλαδή για να οργανωθούν, για να αποκτήσουν μια συμβουλευτική η οποία θα τους οδηγήσει σε ένα καλύτερο δρόμο, σε μια καλύτερη θέση μέσα στην ελληνική και όχι μόνο αγορά. Και εκεί οι αντιστάσεις ήταν ισχυρότατες όμως στις αλλαγές. Γιατί στην Ελλάδα, όταν έγραψα το όλο σου τάμα, θα με ξέχασα μια λέξη, αφιέρωσα, παρότι με μυθιστόρημα, το βάρνα πάρα πολύ και με δοκίμη. Αλλά ίσως γι' αυτό τιμήθηκε τόσο πολύ. Υπάρχει μικρή και μεγάλη Ελλάδα. Mm-hmm. Η μικρή και μεγάλη Ελλάδα υπάρχει στα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Υπάρχουν εξαιρετικά πανεπιστήμια, αλλά είναι τα λίγα. Mm-hmm. Και τα πολλά είναι εκεί που είναι. Εννοώ τμήματα. Στην επιχειρηματικότητα, στην Ελλάδα τι είχαμε. Είχαμε 3 κατηγορίες επιχειρήσεων, μιλώντας σχηματικά. Η μία ήταν η κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, που ήταν αυτό που λέμε το παραδημόσιο, ζούσε από το αγγλικό συνωρός που λέω στα ελληνικά και γαλλικός, που ζούσε από το δημόσιο. Ήταν κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, είτε ζούσε γιατί έπαιρνε προμήθειες, είτε ζούσε γιατί φοροδιέφευγε, είτε ζούσε γιατί με όλα αυτά. Υπήρχαν κάποιες άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν έντιμες επιχειρήσεις, δεν ζούσαν από το δημόσιο, αλλά εκεί είχαν 2 προβλήματα. Το ένα πρόβλημα ήταν η οικογενειοκρατία, που δεν περνάγανε σε επαγγελματικό management, και ταυτόχρονα είχαν ένα πιο βραχυπρόθεσμα ορίζοντα. Δεν σκεφτόντουσαν. Δεν είχαν ένα όραμα. Δεν σκεφτόντουσαν. Σκεφτόντουσαν ένα μαγαζί το οποίο να μπορούν να ζουν με βραχυπρόθεσμα κλπ. Και υπήρχε και μικρότερη κατηγορία, η τρίτη κατηγορία, που πραγματικά ήταν κάποιοι επιχειρηματίες που κοιτάγανε μπροστά, είχαν όραμα, είχαν αίσθηση ότι ναι, μεν αυτή η επιχείρηση είναι να τους βγάζει λεφτά κλπ, αλλά θέλανε τη μακροβιότητα, γιατί θέλανε η οικογένεια να συνεχίσει να έχει την επιχείρηση. Είχαν μια έτσι εθνική, θα λέγαμε, παλιά το λέγαμε εμείς αριστερή, εθνική αστική τάξη. Είχαν μια εθνική συνείδηση, δηλαδή αγαπούσαν τη χώρα τους, εκτιμούσαν ότι οι επιχειρήσεις τους, όπως μου είχε πει κάποτε ο Θόδωρος Παλαιξόπουλος του Τιτάνα, που ήταν και πρόεδρος του ΣΕΟ, μου είχε πει, Δημήτρη, αν η Ελλάδα καταστραφεί και ο Τιτάνας θα καταστραφεί. Και πράγματι, τώρα η Ελλάδα που πήγε έτσι, ο Τιτάνας έχει μεγάλα προβλήματα στην εσωτερική αγορά, γιατί το πετό έχει πέσει στα 30% από ό,τι ήταν. Βέβαια, έχει επεκταθεί έξω. Άρα σκεφτόταν έτσι. Αλλά αυτές οι επιχειρήσεις... Είχε όραμα ο Τιτάνας και φρόντισε να βγει και στο εξωτερικό. Ναι, ναι, ναι. Mm. Και άλλοι.
Αλλά αυτές όλες όμως οι επιχειρήσεις, όπως επίσης ο Τιτάνας είναι οικογενειακή επιχείρηση, τις συμμετοχές τις έχουν από Παπαλέξου που λέει, κυρίως Κανελού που λέει, παρόλα αυτά το management του Τιτάνα είναι επαγγελματικό management. Mm-hmm. Αλλά αυτές οι επιχειρήσεις ήταν λίγες. Ενώ άλλες επιχειρήσεις, παρότι μπορούσαν να ήταν έντιμες επιχειρήσεις, να μην ήταν από το κράτος, ήταν κολλημένοι στο αδερφός, ο γαμπρός, το παιδί κλπ. Είχαμε μια κοινοκρατία ανεξαρτήτως αξιοκρατίας. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να βγάλει το αυθαίρετο συμπέρασμα, και αυτός είμαι εγώ, ότι λίγο ως πολύ και ο ιδιωτικός τομέας είχε μια παθογένεια αντίστοιχη του δημόσιου τομέα. Βέβαια είχε. Είχε από αυτά τα δύο πράγματα. Διότι όλοι λειτουργούσαν μέσα στο ίδιο κοινωνικό σύνολο. Ναι, ναι. Το δημόσιο ήταν αυτό που ήταν. Στον ιδιωτικό τομέα, όπως είπα, η μία κατηγορία έτρωγε από το δημόσιο, άρα διαμόρφωνε την ίδια κουλτούρα, έτσι είναι. Και η άλλη κατηγορία, με οικογενειοκρατία, είναι όπως το δημόσιο βάζανε κομματικούς με ρουσφέτια, έτσι και σε πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις βάζανε ανθρώπους με ρουσφέτια, του φίλου το παιδί, του ξάδερφου, του τάδε κλπ. Το είχα δει σε πάρα πολλές εταιρείες αυτό να συμβαίνει και είχαμε αυτή την παθογένεια. Βέβαια, από εκεί και πέρα, οι ευθύνες είναι πάντα αντίστοιχη στην εκκλησία. Αν το ελληνικό κράτος, πολιτικό σύστημα, το πω έτσι, έφτιαχνε ένα πλαίσιο που θα προωθούσε την υγιή επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, αυτά τα φαινόμενα σιγά σιγά θα φθήνανε και θα κυριαρχούσε το πιο υγιές. Όμως το κράτος έβγαλε ένα πλαίσιο τέτοιο που ενθάρρυνε την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα και όλα τα άλλα που λέμε, και κατά συνέπεια έτσι μόνο κάποιοι πεφωτισμένοι, θα το πω έτσι, επιχειρηματίες διαφοροποιήθηκαν από την μάζα. Κατά την άποψή σας, είχε δίκιο ο Πάγκαλος όταν είπε ότι μαζί τα φάγαμε? Όχι, ήταν ανέντιμο αυτό. Τελείως, έτσι. Ναι, θα σας πω. Ήταν μια γενίκευση όμως. Θα σας πω, ναι, θα σας πω. Που έκρυβε πολλά από πίσω. Αυτό εγώ είπα από τότε, είχα πει και είχα γράψει ότι ήθελα να δημιουργήσει αίσθηση συνενοχής. Και θα πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ, όπως είπα και στην αρχή, είμαι από μια φτωχή οικογένεια. Έχω τρία νύψια, τα οποία τώρα έχουν παιδιά στην εφηβεία. Άρα ζήσανε εκείνες τις εποχές τις καλές. Είναι μεγάλα τα νύψια μου. Και τα τρία νύψια μου και οι σύζυγοι τους δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και παίρναν και τότε, δεν παίρναν πάνω από 900 ευρώ. Τότε που λέει ο Πάγκαλος ότι τα τρώγαμε μαζί. Όταν λοιπόν ένα παιδί είναι πάνω στο φορτηγό και παίρνει 900 ευρώ τις καλές εποχές, τις παχές αγελάδες, τα τρώγε μαζί με τον Πάγκαλο? Όχι βέβαια. Και αν πάρουμε τους βιομηχανικούς εργάτες, είχαν αυτά τα μεροκάματα και στις καλές εποχές. Κατά συνέπεια είναι άδικο ακόμα και να δεχτώ ότι τα 2/3 της ελληνικής κοινωνίας που τα φάγανε μαζί, είναι άδικο για το 1/3. Απ' την άλλη μεριά είναι άλλο πράγμα να τρώνε κάποιοι παμός χάρη, επειδή δουλεύουν στον ανταγωνισμό και έχουν ένα καλό μεροκάματο όπως είχα εγώ, και άλλο πράγμα να παίρνουν κοινοτικά προγράμματα μέσω από διασυνδέσεις και να κάνουν περιουσία. Σαφέστατα, όταν υπήρχαν όλα αυτά στην Ελλάδα, που τα δάνεια και όλα αυτά είχαν έρθει, και εγώ είχα στην αγορά δουλειά και είχα καλό κασέ. Ναι, άρα μπορώ να πω ότι τα έφαγα. Δεν τα έφαγα όμως το ίδιο με τους καθηγητές ή τους άλλους που πέραν προμήθειες από το δημόσιο είτε από την κοινότητα κλπ. Είναι διαφορετικό. Είχατε αναπτύξει μια δραστηριότητα η οποία είναι αυτοχρηματοδοτούμενη όσον αφορά τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Ναι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό που λέω και έλεγα, ότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο για το ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Η επιχειρηματικότητα είναι να κάνει κανείς νέους συνδυασμούς πόρων και δημιουργεί αξία. Το 97 η ΑΣΟΕ ήταν ένα μικρό πανεπιστήμιο. Η στρατηγική μας, που εγώ συνέβαλα στην διαμόρφωσή της, χωρίς να πάρω ποτέ θέση, αλλά επειδή δίδασκα management, ήταν να αναπτύξουμε τα μεταπτυχιακά. Τότε είχαμε 3-4-5 μεταπτυχιακά για φοιτητές
μόλις τελειώναν το πτυχίο τους. Όμως, όλα τα καλά σχολεία διοίκησης επιχειρήσεων είχαν αυτό που λέγαμε executive MBA. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον για τους ακροατές και συνδέεται με εκείνο που έλεγα ότι ζούμε, είμαστε οι αποτελέσματα της ιστορίας και ταυτόχρονα γράφουμε την ιστορία. Άρα, έχω την ιδέα, λέω, αφού τόσα στελέχη δεν έχουν κάνει μεταπτυχιακά, θέλουμε να κάνουμε μεταπτυχιακά. Και αυτοί έχουν καλές αμοιβές και μπορούν να πληρώνουν. Να κάνουμε λοιπόν ένα μεταπτυχιακό αυτοχρηματοδοτούμενο στην ΑΣΟΕ. Μου λέει ο Πρίτανης, θα κάνεις και ένα δεύτερο να μπουν, για να μπορέσω να το περάσω από τη Σύγκλιτο, να μπουν και τα άλλα τρία τμήματα. Ήμασταν έξι τμήματα. Τρία στο ένα και τρία στο άλλο. Πράγματι, περνάει η Σύγκλιτο, πάει στο Υπουργείο. Το Υπουργείο ένα χρόνο δεν το έκρινε. Ήταν ο Αρσένης, αλλά είχε κοντά του τη Λούκα, την Κατσέλη, καθηγήτρια. Με φωνάζει χωρίς να με ξέρει να τη βοηθήσω κάπου συμβουλευτικά, χωρίς αμοιβή. Τη λέω, γιατί δεν εγκρίνεται το μεταπτυχιακά τα δύο της ΑΣΟΕ που είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, θα φέρουν λεφτά στο πανεπιστήμιο και θα θέλουν ένα ευρώ, μία δραχμή τότε να δώσετε. Αλλά λέει, δεν γίνεται. Αν θέλετε να σας δώσουμε λεφτά από το ΠΕΕΚ να τα εδρύσετε κοινωνικά, να σας δώσουν. Λέω, δεν θέλω. Και τελικά είχα ένα γνωστό παλιά από το ΠΑΣΟΚ που ήταν ο δικός γραμματέας, τα έβαλε μέσα σε μια υπουργική απόφαση που δεν κατάλαβε ο Αρσένης τι υπέγραψε. Και έτσι ιδρυθήκαν αυτά τα δύο. Και μόλις βρήκαμε την πατέντα στην ΑΣΟΕ, ιδρύθηκαν όλα αυτά που γνωρίζουμε, πάνω από 15, και αυτή τη στιγμή φέρνουμε 7 εκατομμύρια τζίρο στο Πανεπιστήμιο, από τα οποία 7 εκατομμύρια τα τρία πάνε και χρηματοδοτούν τα προπτυχιακά, γιατί αλλιώς δεν θα λειτουργούσε. Ναι, δεν έχουμε budget, και ειδικά τώρα μέσα στην κρίση. Και έτσι έχουμε κάνει μια έτσι, επιχειρηματική δραστηριότητα 7 εκατομμυρίων τζίρο στο δημόσιο πανεπιστήμιο που τα φέρνουμε από την αγορά και δίνουμε και την ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν ποτέ να κάνουν μεταπτυχιακά στο εξωτερικό γιατί είναι ακριβά ή δεν θα μπορούσαν να αφήσουν τις δουλειές τους. Τα οποία έχουν αρχίσει και αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, μια και την κάναμε τη συζήτηση. Πάντα ήταν αναγνωρισμένα. Ενώ ανεβαίνουν στην κλίμακα της αξιολόγησης. Το ένα, αυτό που εγώ διευθύνω τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού είναι για τα τελευταία 3-4 χρόνια σταθεροποιημένο στη 13η θέση μέσα στα 50, δεν είναι μόνο 50, τα πρώτα 50 έγινε αξιολόγηση. Εμείς έχουμε τη 13η θέση. Στον κόσμο ή στην Ευρώπη? Στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και το Executive MBA είναι το μόνο ελληνικό που μπήκε για πρώτη φορά και είναι στην 300η θέση. Όμως, εδώ να κάνω μία υποσημείωση. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε πολλές μεγαλύτερες θέσεις γιατί οι υποδομές που έχουμε, εσύ τις γνωρίζεις καλά, είναι πολύ, και οι πόροι που έχουμε είναι πολύ πιο λίγοι, να το πω έτσι, από ό,τι έχουν τα καλά πανεπιστήμια έξω. Άρα, είναι άνισος ο αγώνας. Mm. Δεύτερον, ένα κριτήριο όταν αξιολογούν μεταπτυχιακά είναι και οι αμοιβές που παίρνουν οι απόφοιτοι. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε πολύ μικρότερες αμοιβές από ό,τι έχουν στη Γερμανία ή στην Αγγλία. Κατά συνέπεια, αυτές οι θέσεις που παίρνουμε, που είναι καλές θέσεις, όπως 13η θέση στα 50, σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου λίγο. Αλλά και γενικά το πανεπιστήμιο, όχι μόνο τα δικά μου μεταπτυχιακά, το οικονομικό πανεπιστήμιο στις κατατάξεις τοποθετείται πολύ ψηλά παγκοσμίως και αυτά υπάρχουν στο ίντερνετ. Αναφερθήκαμε λοιπόν σε μερικά χαρακτηριστικά σημεία της ζωής σας μέχρι τώρα. Δεν μπήκαμε στο κομμάτι του επαναπροσδιορισμού σας στον πολιτικό αγώνα. Αυτό θα τα αφήσουμε για αργότερα και αν το συζητήσουμε, εκτός και αν... Όχι, θα έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε μερικά πράγματα για το βιβλίο. Όχι, για το βιβλίο προτιμώ και εγώ να συζητήσουμε και με αφορμή το βιβλίο να επεκταθούμε με παραδείγματα στην πραγματική ζωή. Θα πρότεινα λοιπόν, μια και είμαστε καπνιστές και οι δύο, και σέβεται ο ένας τον άλλον και τις ανάγκες του, να κάνουμε κακό παράδειγμα για τους ακροατές. Κακό παράδειγμα, συμφωνώ. Να κάνουμε ένα μικρό 5-λεπτό διάλειμμα μουσικό και να συνεχίσουμε σε λίγο. Ευχαριστώ. Τούτο πάει για τη γενιά μου, για αυτούς κοντά στα 40, για εκείνους που νομίζω πως γνωρίζω από πάντα, που πριν δεκαετίες ξενυχτούσαμε μαζί σε πλατείες. Παιδιά από χίλιες γωνίες και συνοικίες είναι η γενιά μου, που έχουν παίξει σε χώμα και έχουν ματώσει στις αλάνες που υπήρχαν ακόμα. Βγήκαμε βόλτα στη χάση του 20ου αιώνα, με τα ποδήλατα κρυφά απ' την Κηφισιά στην Τραπετσόνα, η γενιά μου.
Γιατί δεν χωράει σε ένα μπαλκόνι. Χωρίς αυλές αυλή μας θα γίνονταν όλη πόλη. Κι όλοι οι δρόμοι θα μας φέρνανε σε στέκια αγαπημένων. Με άσφαλτο υπόγειες διαβάσεις και ράγες τρένων. Η γενιά μου που λες περπάτησε τις διαδρομές. Έλυσε τις διαφορές, ένωσε τις γειτονιές. Χλέβασε τις παιδικές αντιπαλότητες του χτες. Γιατί μαζόταν για μεγάλες αλλαγές. Κι αυτό για τη γενιά μου έτσι έμαθε να δείχνει σεβασμό. Επειδή γνώρισε το ξένο και το διαφορετικό. Δεν σε κρίνει στην καταγωγή αλλά στον προορισμό. Θα σε κρίνει στην καρδιά και στο μυαλό. Γι' αυτό μιλώ για τη γενιά μου. Που περπάτησε δρόμους, που γνώρισε κόσμους και αγάπησε τρόπους, πολλούς ανθρώπους. Για τη γενιά μου που τώρα πληρώνει αλλά δεν μεγαλώνει. Εν τούτο πάει για τη γενιά μου, της μεταπολίτευσης γενιά. Δεν έζησε πέτρινα χρόνια πόλεμο και προσφυγιά. Την είχαν πείσει πια πως έχει σβήσει φωτιά. Πως ήρωες της έχουν χαρίσει τη λευτεριά. Οπότε η γενιά μου κουβαλάει την ενοχή. Πως δεν έχει αγωνιστεί γιατί της έχει χαριστεί. Χωρίς διωγμούς και πάθη μια συμφορά να τη χαράξει. Απορούσαν τι όνομα θα έχει. Την είχαν πει γενιά γη τη γενιά μου. Άγνωστη γενιά χαμένη, άμαθη για την ημαρμένη που την περιμένει. Βγαίνει από τη λύθη και βλέπει να είναι υποθηκευμένη. Δεν είναι ελεύθερη μα χειροπόδαρα δεν μένει. Είναι γενιά μου που βρέθηκε να χρωστά και να έχει αφεντικά. Μα τα δανεικά δεν τα πήρε καν. Τώρα την έταξα να φανεί θαραλέα. Μα για ποια ιδέα και με ποια σημαία αφή γενιά μου κληρονόμησε στρατόπεδα. Αδέλφια που μάτωναν αντί να οργώνουν στα ίδια χώματα. Ιδέες και δόγματα, ηγέτες και κόμματα, σημαίες και χρώματα. Έχουν ρίξει στα χαρακώματα τη γενιά μου. Που δειλά δειλά ζητά να σπάσει τα παλιά βαριά δεσμά. Ετούτο πάει για τη γενιά μου που καλείται πια να κάνει επαναστάσεις. Τη γενιά μου που την κοίμησαν σχολεία και τηλεοράσεις. Για τη γενιά μου που περπάτησε δρόμους, γνώρισε κόσμους και αγάπησε τρόπους, πολλούς ανθρώπους. Για τη γενιά μου που τώρα πληρώνει αλλά δεν μεγαλώνει. Εν τούτο πάει για τη γενιά μου, της παγκοσμιοποίησης γενιά. Με τους γονείς και τους παππούδες δεν έχει πολλά κοινά. Με άλλους ανθρώπους από άλλους τόπους έχει πιο πολλά. Με άλλες γλώσσες, άλλους κώδικες, άλλα μυαλά. Κι αυτό η γενιά μου έχει μάθει να μισεί τη χώρα που ζει. Κι αν τώρα φυτοζωή η γενιά μου αδιαφορεί. Για τη γενιά μου εδώ νιώθει σαν θεριό στο κλουβί. Για τη γενιά μου τα σύνορα είναι απλά μια γραμμή. Για τη γενιά μου μιλώ για τα δικά μας παιδιά. Πάτησε δρόμους, σε πηδούσαν από κάθε γωνιά. Γνώρισε κόσμους, κάναν τη χώρα μια γειτονιά. Άπησε τρόπους απ' άλλους ανθρώπους. Για τη γενιά μου κι αυτούς που παραμένουν παιδιά. Τώρα πληρώνει, σε κοιτούν με μια αναθώα ματιά. Δεν μεγαλώνει. Το κόσμο μια γειτονιά. Απ' τη γενιά μου που ακόμα ματώνει. Εν τούτο πάει για τη γενιά μου που περπάτησε δρόμους. Για αυτούς που διάλεξαν να φύγουν. Γνώρισε κόσμους. Για αυτούς που πέσαν στον αγώνα. Άπησε τρόπους απ' άλλους ανθρώπους. Μα πάνω απ' όλα για αυτούς που ακόμα δίνουν καθημερινά τη μάχη της ζωής με αξιοπρέπεια. Αλλά δεν μεγαλώνει. Τέλειωσε το Μαριλέτα. Για τη γενιά μου που ακόμα ματώνει. Είχαμε μείνει στη συζήτηση την οποία όμως νομίζω ότι την ολοκληρώσαμε για την επιχειρηματικότητα που μπορεί να αναπτύσσει ο δημόσιος τομέας και να βοηθιέται από την άποψη δηλαδή της εξέβρεσης πόρων χωρίς να προσφεύγει σε αυτό που λένε οι πολλοί στα κακά του νεοφιλελευθερισμού. Το λέω χαμογελώντας τον νεοφιλελευθερισμό γιατί είναι μια λέξη που έχει επικρατήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει στερεοτυπικά
έτσι, έχει γίνει, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε περισσότεροι περί ποιου θέματος ομιλούμε, έχει γίνει μια ωραία καραμέλα. Και ένα από τα θέματα των συζητήσεων στη δημόσια σφαίρα είναι και η ιδιωτικοποίηση που ακούστηκε κάποια στιγμή των πανεπιστημίων και ούτω καθεξής. Σε αυτή την συζήτηση έχετε την άποψή σας προφανώς, δεν ξέρω αν έχετε συμμετάσχει και ποια είναι, αλλά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να την ακούσουμε την άποψή σας. Μια και έχετε κάνει μια μορφή ιδιωτικοποίηση εντός εισαγωγικών, αλλά μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Το γεγονός ότι κάποιος πληρώνει για να κάνει ένα μεταπτυχιακό, έστω και σε χαμηλό τίμημα, είναι μια μορφή ανταλλακτική παροχή υπηρεσιών. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα και υπάρχουν τα ιδεολογικά στερεότυπα. Καταρχήν πρέπει να δεχτούμε ότι όλες οι ιδεολογίες, είτε σοσιαλισμός είτε φιλελευθερισμός, είχαν και θετικά στοιχεία, είχαν μια προσέγγιση. Δεύτερον, είχαν όμως και ένα μειονέκτημα που ήταν περισσότερο οργανωτικές ιδεολογίες, με την έννοια πώς διαμορφώνονται οι δομές, οι οργάνωσεις, οι μηχανισμοί οργάνωσης κλπ. Εδώ πρέπει να δει κανείς ότι τι έχουμε. Έχουμε τρία πράγματα για να φτιάξουμε, να οργανώσουμε μια κοινωνία. Το ένα πράγμα είναι γραφειοκρατία, παύλα ιεραρχία. Και αυτό προκύπτει από τις αναλύσεις των transaction economics. Είναι ένα επιστημονικό πεδίο. Το ένα λοιπόν για μια στρατηγική να οργανώσεις μια κοινωνία με βάση την ιεραρχία και τη γραφειοκρατία, με την καλή έννοια της γραφειοκρατίας. Το δεύτερο είναι ο μηχανισμός, αυτό που λέμε κλάν, φατρία, κουλτούρα. Δηλαδή η κουλτούρα, οι αξίες, οι αρχές, τα πιστεύω, διαμορφώνουν μια κοινωνία που δεν χρειάζεται γραφειοκρατία, δεν χρειάζεται ιεραρχία. Και είναι και ο μηχανισμός της αγοράς. Ο μηχανισμός της αγοράς με την ευρεία έννοια, σαν μηχανισμός οργάνωσης ή και ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας και κατ' επέκταση της κοινωνίας. Να δώσω ένα παράδειγμα στο τελευταίο. Αν οι φοιτητές είχαμε δωρεάν παιδεία, να έχουμε όπως έχουμε, αλλά οι φοιτητές παίρνανε ο βάουτσερ, παίρνανε το ποσό από το κράτος και διαλέγανε σε ποιο πανεπιστήμιο το πάνε, αφού δίνανε εξετάσεις, έτσι. Ας μπούμε και σε αυτό το σύστημα. Το τι θα γινόταν. Τα καλά πανεπιστήμια θα είχαν πολλούς φοιτητές, θα παίρνανε καλύτερους φοιτητές, θα μπορούσαν να δίνουν καλύτερους μισθούς στους καθηγητές και θα ξεχώριζε η Ήρα από το Στάρι. Είναι ένας μηχανισμός αξιολόγησης ελέγχου. Κατά συνέπεια, αυτό το πράγμα, η αγορά που σημαίνει μου δίνεις αυτά, παίρνεις αυτό το ανταλλακτικό όπως το είπατε, δεν είναι κακό και δεν σημαίνει ότι δεν εξασφαλίζεις έτσι την κοινωνική δικαιοσύνη ή την αξιοκρατία με αυτά τα πράγματα. Σαφέστατα, ενώ αντίθετα έχουμε δει μορφές γραφειοκρατίας και ιεραρχίας, ας το πούμε δημόσιο να το καταλάβουν οι φίλοι μας, που έχουμε υψηλή, πολύ χαμηλή αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Αν πάμε σήμερα να δούμε τα νοσοκομεία μας και λέγαμε αυτά τα λεφτά που θα παίρνουν στα δημόσια νοσοκομεία οι γιατροί, θα εξαρτάται από το τι αποτελέσματα, πόσο ποιητικά, ποιοτικές και ποσοτικές υπηρεσίες προσφέρουν στους ασθενείς. Χωρίς να πληρώνουν οι ασθενείς. Άρα, αν είχαμε δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων και οι μισθοί τους εξαρτιόνταν από αυτά, τότε αυτό είναι ένας μηχανισμός αγοράς, ανταλλαγής. Προσφέρεις 100, θα πάρεις 100. Προσφέρεις 80, θα πάρεις 80. Αυτό όμως που σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας στους πολίτες που δεν πληρώνουν. Αν αυτό δεν το κάνεις, τότε το νοσοκομείο δεν λειτουργεί αποδοτικά, αποτελεσματικά, δεν προσφέρει υπηρεσίες και το μόνο που κάνει είναι να ικανοποιεί τους εργαζόμενους. Αυτοί οι εργαζόμενοι όμως πληρώνονται από κάποιους άλλους εργαζόμενους. Κατά συνέπεια, ο φιλελευθερισμός έχει κάποιες ιδέες
που στηρίζονται περισσότερο όχι στις αγορές, αυτό που λέμε αγορές, χρηματαγορές, αλλά στην έννοια της αγοράς ως μηχανισμό δίκαιης ανταλλαγής. Αυτό είχα να πω. Και το οποίο εκτός από το νοσοκομείο, χρησιμοποίησατε το παράδειγμα των νοσοκομείων, ήταν πιο εύκολο ίσως, γιατί γίνεται εύκολα αντιληπτό, ισχύει και για την εκπαίδευση. Παντού ισχύει. Έτσι. Η εκπαίδευση στη Δανία ουσιαστικά τι κάνουν, αυτό κάνουν και γι' αυτό πάει και καλά. Δημόσια εκπαίδευση. Οι μηχανισμοί, αυτό εννοώ, οι μηχανισμοί της αγοράς μπορεί να είναι δημόσια. Να πάω ένα παράδειγμα. Εμείς έχουμε ένα φοιτητικό στην ΑΣΟΕ. Έχουμε ένα φοιτητικό. Α, φωτοτυπικό. Με μια μονάδα φοιτητικών που κάνει. Αυτή η μονάδα τώρα, αν την είχαμε αξιολογήσει με βάση αποτελέσματα και λέγαμε, αν δεν έχεις αυτή την αποδοτικότητα, δεν προσφέρεις αυτές τις υπηρεσίες, αυτό το κόστος, εμείς θα σας κλείσουμε και θα το κάνουμε αυτό outsourcing, θα το παίρνουμε απ' έξω. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς γινόμαστε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αλλά προσπαθούμε να έχουμε υψηλή αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, για να έχουμε ουσιαστικές υπηρεσίες φοιτοτυπικού στο πανεπιστήμιο για να εξυπηρετούν τους φοιτητές και από την άλλη μεριά να πληρώνουν λιγότερα οι φορολογούμενοι για το φοιτοτυπικό της ΑΣΟΕ. Αυτή είναι η έννοια της αγοράς και δεν είναι η αγορά αυτά που λέμε οι αγορές. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν πάμε στο καπιταλιστικό σύστημα, εκεί μπαίνουν άλλα θέματα. Πώς έχουμε συγκέντρωση κεφαλαίου, εντάξει, αυτά είναι άλλα. Αλλά η αγορά ως μηχανισμός οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, που είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία, η οικονομική δραστηριότητα, είναι πολύ αποτελεσματικός τρόπος εκεί που μπορούν να μετρηθούν τα αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Μια και αναφερθήκαμε στα πανεπιστήμια και στα συγγράμματα τα οποία οδηγούν στα πανεπιστήμια, θυμάμαι πέρυσι, αισθανθήκατε μία ανάγκη να δημοσιοποιήσετε τη λύπη σας προς όλους όσους είχαν κάπως έτσι, δεν θυμάμαι ακριβώς το κείμενό σας, αλλά εν πάση περιπτώσει ζητήσατε δημόσια συγγνώμη για το ΑΟΔΕ, πώς λέγεται το βιβλίο αυτό, το οποίο δίνανε στις εξετάσεις. Και δημιουργήθηκε εξ αυτής της αιτίας ένας τρομερός θόρυβος. Δεχτήκατε πολλές κριτικές, βέβαια οι περισσότερες από αυτές από ό,τι είχα δει κατέληγαν στο εξής απλό. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπουραντά, φέρεστε εσείς να είστε ο κυρίαρχος, έχουν την κυρίαρχη ευθύνη για την έκδοση αυτού του βιβλίου, γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να πάρουμε ένα άνετο 20. Αλλά παρόλα αυτά. Έχουν το plan B. Δεν πάνε καλά μαθηματικά και γράφουν 20. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αλλά δημιουργήθηκε πάρα πολύ μεγάλος θόρυβος. Ίσως υπερβολικά μεγάλος, κατά την άποψή μου. Τι σας έκανε να αισθανθείτε την ανάγκη εκείνη τη χρονική στιγμή να το κάνετε? Ναι, γιατί νόμιζα, και έκανα λάθος, νόμιζα ότι ήταν τα τελευταία χρονιά. Αυτή η ιστορία πάει 15-17 χρόνια πίσω. Θεωρούσατε ότι δεν θα ξαναδιδαχθεί? Ναι, έτσι είχα πληροφορηθεί. Λοιπόν, λάθος είχα πληροφορηθεί. Λοιπόν, αυτή η ιστορία πάει 17 χρόνια πίσω. Καταρχήν το βιβλίο δεν το έγραψα εγώ, το γράψαν και τρεις καθηγητές της δημόσιας εκπαίδευσης, της μέσης εκπαίδευσης, που υποτίθεται είναι πιο κοντά στους μαθητές. Αλλά η ευθύνη όλη δικιά μου, δεν ρίχνω στους άλλους. Εγώ είχα πει ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να είναι ενημερωτικό για να εισάγει τα παιδιά στο μάνασμα, στην επιχειρηματικότητα και όχι να μπει στις εξετάσεις. Και έτσι είχα καταλάβει. Όμως μετά, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, το βάλαν στις πανελλαδικές, που αυτό ήταν ένα επιμορφωτικό βιβλίο. Τους είπα από τότε ότι αυτό το βιβλίο δεν κάνει. Αν θέλετε να το βάζετε στις πανελλαδικές, μάλλον αυτό το μάθημα δεν γίνεται, γιατί οι καθηγητές φυσικοί είναι καθηγητές φυσικοί. Φιλόλογοι είναι φιλόλογοι. Στο management δεν έχουν καθηγητές. Το διάσκουν διάφοροι. Άρα, αν ένα παιδί δώσει τον ορισμό του ηγέτη σωστά, με δικά του λόγια, ο καθηγητής στην Κρήτη με τον καθηγητή στη Θράκη μπορεί να το βαθμολογήσουν διαφορετικά. Άρα, τι κάνανε? Πήγαν στην αποστήθηση και ούτως ώστε να είναι δίκαιη βαθμολόγηση. Όμως η αποστήθηση είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να βάλει σε έναν άνθρωπο. Και από το όλο σου τάμα που πούλησε 200.000 και το θεωρήθηκε εξαιρετικό βιβλίο, αν έβαζα ένα μαθητή να αποστηθεί 15 σελίδες, θα με έβριζε. Έκανα μεγάλες προσπάθειες, τους είπα τουλάχιστον να το ξαναγράψουμε, χωρίς αμοιβή, γιατί και τότε η αμοιβή που πήραμε ήταν ελάχιστη.
Ναι, χρόνο με το χρόνο. Τα τελευταία 4 χρόνια είχαν κάνει και σύμβαση, αλλά δεν προχωρήσανε. Σύμβαση όχι με λεφτά, ενώ ανάθεση. Δεν την προχωρήσανε και εγώ έτρωγα όλο το βρίσιμο, και όταν αλλά δεν ήθελα να βγω να μιλήσω ανοιχτά στα παιδιά, αφού δεν το αποσύραν. Πέρυσι λοιπόν μου είπαν ότι είναι τελευταία χρονιά που δίνουν το βιβλίο σου. Οπότε μόλις ήρθε αυτή η στιγμή, είπα. Απελευθερώθηκα. Ναι. Αυτό. Και με τις γνωστές συνέπειες. Εντάξει. Ο καθένας πληρώνει αυτά που του αξίζει. Λοιπόν. Και να πω και κάτι άλλο. Κανείς δεν μπορεί να κάνει στη ζωή του όλα τα επιτυχημένα πράγματα, αν έχει λίγο συνείδηση. Θα σας ρωτήσω κάποια στιγμή και προετοιμαστείτε από τώρα. Δεν θέλω να σας ευνηδιάσω λέγοντας το εξής. Μάλλον δεν θα την κάνω τώρα την ερώτηση, πριν πάμε στην επόμενη. Αν υπήρχε κάτι στη ζωή σας που αν γυρνάγατε προς τα πίσω θα το κάνετε με διαφορετικό τρόπο, ποιο ήταν αυτό? Ναι, είναι δύσκολη η ερώτηση. Γι' αυτό είπα να μην προετοιμαστείτε. Το έκανα δύο, θα πω δύο απλά πράγματα. Και αυτά πάλι τα λέω διδακτικά. Γιατί ενώ διδάσκω ορθολογική διαδικασία λήψη αποφάσεων και πλήρης προβλημάτων, εγώ έκανα δύο σπίτια τα οποία τα πούλησα αμέσως μετά. Ήταν εντελώς λάθος αποφάσεις. Θα τα έκανα διαφορετικά σίγουρα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα. Αυτό μοιάζει να είναι μια εύκολη απάντηση όμως, γιατί αφορά υλικά αγαθά, έτσι. Ναι, είναι εύκολη απάντηση. Το τι θα έκανα πιο διαφορετικά. Ένα σημείο στη ζωή που. Μια απόφαση, όχι έτσι. Αν σκεφτείτε κάτι στη διάρκεια, για να μην χάνουμε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια, μετά την μεγάλη επιτυχία του «Όλα σου τα μάθα, μα ξέχασα μια λέξη», που όλοι ψάχνουν αγωνίως να βρουν ποια είναι αυτή η λέξη. Και είναι ένα παιχνίδι, μάλλον. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Ο καθένας μπορεί να τοποθετεί στη δική του λέξη. Έτσι ακριβώς. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε και πρέπει να του πείτε εσείς τη λέξη, εγώ δεν το έχω αντιληφθεί. Μετά τη μεγάλη επιτυχία αυτού του βιβλίου, «Ανέλπιστη», ακολούθησαν δύο βιβλία, το «Επισκηνής χωρίς πρόβα» και μια ποιητική συλλογή. Όχι, και το «Γράμμα της Ελπίδας». Και το «Γράμμα της Ελπίδας», είναι το πολιτικός του Λιβάνι. Ναι, το ξέχασα. Παρότι το έχω μπροστά μου, πέρασε το μάτι μου σε πιο κάτω γραμμή. Και μια ποιητική συλλογή, «Κραυγή Σιωπής», το 2012. Μετά με μια μικρή, κάνατε ένα μικρό εγχειρίδιο, να το πω έτσι, μου επιτραπεί η έκφραση εγχειρίδιο, ένα μικρό βιβλιαράκι, το οποίο απευθυνόταν κυρίως σε παιδιά, σε ανθρώπους μικρότερης ηλικίας, άρα είχε μια μορφή εκλαήκευση και είχε τον τίτλο «Μιλώντας στα παιδιά μου για την πραγματικά επιτυχημένη προσωπική και επαγγελματική ζωή». Αυτά μέχρι το 2013. Σας εξέπληξε η επιτυχία του «Όλα σου τα μάθα, μα ξέχασα μια λέξη»? Ναι. Στο «Όλα σου τα μάθα». Και ξεκινάω από αυτό και δεν αναφέρομαι στα προηγούμενα βιβλία, τα οποία είναι προφανές ότι είχαν ένα πιο ακαδημαϊκό, εκλαϊκευμένο. Εκλαϊκευμένο ήταν αυτό. Ναι. Το «Όλα σου τα μάθα» είχα μια εξής ιδέα. Καταρχήν ήθελα να κάνω αυτό που ψυχοθεραπεία, γιατί πέρασα πολύ άσχημα με τους γονείς μου που θα ήταν νέοι. Ήθελα να εκλαϊκεύσω μερικές έννοιες του management και της ηγεσίας μέσα από μία απλή ιστορία, προσδοκώντας ότι αυτό το βιβλίο θα χωραστεί από 2-3 χιλιάδες στελέχη που με ξέρανε σαν καθηγητή του management και αυτόλο. Άρα εκεί που δίδασκα management ηγεσία όπως διδάσκω ή στα σεμινάρια ή στο πανεπιστήμιο, λέω ας κάνω μια ιστορία να περνάει μέσα από μια σχέση mentoring, συμβουλευτικής και λοιπά, να περάσουν κάποιες αρχές, αξίες, ανακοίνιες, management και ηγεσίες. Με την προσδοκία να πουλήσει 2-3 χιλιάδες αντίτυπα, γιατί ένα βιβλίο όταν πουλάει 800 αντίτυπα βγάζει το κόστος του. Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτό το βιβλίο θα το διαβάζαν, γιατί έχω πάρει χιλιάδες emails από παιδιά 15 χρονών μέχρι 90 και θα πουλάγει 200.000, που σημαίνει τα τελευταία 30 χρόνια μόνο άλλα δύο πουλήσαν περισσότερο από αυτό, ένα ελληνικό και ένα ξένο. Ήτανε έκπληξη. Προσπάθησα να καταλάβω από τα χιλιάδες emails και από τα προφορικά σχόλια, γιατί το έκανα παρουσίαση παντού,
Τι ήταν αυτό που εκτίμησαν οι αναγνώστες αυτού του βιβλίου? Τελικά, μάλλον ήταν, είχαν διαφορετικά πράγματα που άρεσαν σε κάποιες ομάδες αναγνωστών από κάποιοι, και διαφορετικά σε άλλες. Εν κατακλείδη, αυτό που αντιλήφθηκα είναι ότι τα θέματα της προσωπικής ηγεσίας και του προσωπικού management είναι χρήσιμα για όλο τον κόσμο. Γιατί το βιβλίο ούτε λογοτεχνική αξία είχε, ούτε σεξ είχε, ούτε ανατροπές στην πλοκή του είχε, τίποτα δεν είχε. Οπότε τελικά, εκ των αποτελεσμάτων, νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από κάποιες έννοιες εκλακευμένες αρχές που μπορεί να το βοηθήσουν στη ζωή του. Και αυτό ήταν μάλλον το βιβλίο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Ένα άνοιγμα στο διεθνές κοινό επιχειρήθηκε με την πρόσφατη έκδοση του Meta Competencies, Leadership Meta Competencies, το οποίο, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω, βρέθηκε μέσα στα ευπόλυπτα του Amazon στη λίστα, ναι, των best sellers. Για πολλές χρονικές στιγμές, γιατί στο Amazon έχει 15 εκατομμύρια. Σωστά, και αλλάζει συνέχεια. Αλλά την περασμένη Παρασκευή ήταν 10ο στα βιβλία του Amazon, που είναι περίπου 50.000 βιβλία. Αυτό είναι συλλογική η δουλειά? Είναι... Όχι, αυτό είναι εγώ με την, με τη συγγραφέα, την Βάσια, η οποία κάνει τακτορικό μαζί μου. Και ελπίζω να το τελειώσει σύντομα, γιατί έχει καθυστερήσει. Ήταν μια ιδέα να γράψουμε κάτι πέρα από τα τετριμένα της ηγεσίας που γράφονται στην αγγλοσαξονική. Αγαπημένη σας λέξη, μάλλον δεν είναι λέξη, πρόθεμα, είναι το μετα. Το μετα, μετα-ηγεσία, ναι. Μετα-ιδεολογία, ναι. Μετα-ηγεσία, μετα-ιδεολογία, μετα-ικανότητες. Ναι, το μετα έχει μια έννοια ότι πας πέρα, πας σε πιο... Ένα βήμα πιο πέρα. Και πιο συνθετικό επίπεδο, πας σε ομπρέλα, με αυτή την έννοια, μην το αναλύσουμε πολύ. Αλλά αυτό το βιβλίο της ηγεσίας, νομίζω, δεν πέρασε απαρατήρητο από ένα συγγραφέα που έξω δεν τον ξέρανε, και έχοντας μία τιμή $120, η οποία είναι γνωστοί καθηγητές πολύ πιο σημαντικοί από μένα, από το Harvard κλπ, πουλάνε τα βιβλία $20-25, και αυτό το βάλανε $120, και γι' αυτό λέω ότι δεν πέρασε απαρατήρητο για να μπαίνει στα bestseller του Amazon, έστω αυτές τις χρονικές στιγμές που μπήκε, και ήταν αρκετές. Όμως αυτό δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω στη διεθνή συγγραφική μου καριέρα που μόλις ξεκίνησε. Εγώ θέλω να γράψω εκλαϊκευμένα βιβλία για έξω, είτε για managers, είτε για το ευρύ κοινό. Μα δεν υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Είναι τρομερός ο ανταγωνισμός. Στην Αμερική, οι Αμερικάνοι τουλάχιστον ειδικεύονται στην έκδοση τέτοιων εγχειριδίων. Ναι. Εδώ ο manager του ενός λεπτού ήταν παλιότερα ένα βιβλίο του 1985 που έλεγε αστεία πράγματα και πούλησε 15 εκατομμύρια αντίτυπα. Εγώ όμως έχω καλές ιδέες και θέλω να το κάνω αυτό. Και θέλω να το κάνω και για να βγάλω λεφτά, αλλά θέλω να το κάνω και για να το ευχαριστηθώ από αυτή την επιτυχία. Και... Μάλλον για προσωπικό στοίχημα, μα ακούγεται. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η πιθανότητα είναι 5%. Ναι, και λέω, 5% δεν είναι μικρή πιθανότητα. Δεν είναι μικρή καθόλου. Αλλά επειδή δουλεύω πολύ και έχω ιδέες, όπως και αυτό. Αυτό, καταρχήν, αν δεν είσαι... δεν είσαι στην Αγγλία ή στην Αμερική, είναι πολύ δύσκολο να σου βγάλουν βιβλίο, γιατί σου λέει τι θα πουλήσει εδώ, ποιος τον ξέρει. Σωστό. Άρα το πήρανε, και το πήρε μεγάλος εκδοτικός οίκος, το Leadership Meta Competencies, γιατί τους άρεσε πάρα πολύ το θέμα. Κατά συνέπεια, ναι μεν η εκδοτική και είναι πάρα πολύ σκληρή, παίρνουν 500 προτάσεις το μήνα για βιβλία και επιλέγουν 5, 1 στο 100. Αλλά αυτοί που στέλνουν προτάσεις στα βιβλία δεν είναι τυχαίοι, είναι άνθρωποι σαν και εμένα, έτσι. Και είναι και εκεί. Και βέβαια ο κάθε εκδοτικός οίκος, τους συγγραφείς που ήδη έχει, τους προτιμάει. Δηλαδή, εγώ όταν στείλω κάτι στον Πατάκη, ό,τι και να θα το βγάλει. Ενώ αν στείλεις εσύ κάτι στον Πατάκη. Άμα το πληρώσω, θα το βγάλει. Όχι, αυτό δεν γίνεται έξω. Ούτε στην Ελλάδα. Μερικοί το κάνουν. Μερικούς εκδοτικούς. Ο Πατάκης δεν το κάνει, το ξέρω. Μερικοί το κάνουν. Αλλά έξω δεν το κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, έχει ενδιαφέρον να κάνει κανείς ένα best seller παγκόσμιο όντας στην Ελλάδα.
Έχει ενδιαφέρον. Αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσει. Και αν αποτύχει, απέτυχε. Έχει μικρότερο κόστος από άλλες αποτυχίες που είχαν μεγάλο κόστος. Αυτό δεν έχει κανένα κόστος. Δεν εκτίθεσαι. Τα σπίτια όταν αποτυγχάνουν σαν επένδυση έχουν μεγάλο κόστος. Όχι, δεν λέω τα σπίτια. Τα ξέρω σπίτια ότι ξέρω πολύ καλά. Αλλά αποφεύγω προς το παρόν τη συζήτηση. Ωραία, πάμε. Και, συνειδητά, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να, αν θα γίνει μια συζήτηση, θα γίνει πολύ σύντομα και εντάξει, για ελάχιστο χρόνο. Να πούμε λίγο για αυτό το βιβλίο. Ναι, και έρχομαι σε αυτό το βιβλίο το οποίο το διάβασα. Εγώ πολλές φορές χρησιμοποιώ αποφθέγματα, μικρά αποσπάσματα αυτής της της σοφίας που εμπεριέχονται μέσα σε μικρές τοποθετήσεις φιλοσόφων και όχι μόνο, και ανθρώπων της δημόσιας ζωής θα μπορούσε να είναι. Ναι, ναι, αλλά εγώ στηρίχθηκα μόνο σε φιλοσόφους. Γιατί πολύ απλά μπορούν να πούνε ό,τι θα ήθελες να πεις κι εσύ, αλλά επειδή έχουν την ταυτότητα ενός αναγνωρισμένου ανθρώπου, σε διευκολύνουν όσον αφορά τη διείδηση ενός μηνύματος. Έχουν τα εξής χαρακτηριστικά, να συμπληρώσω λίγο. Είναι inspiration, έχουν έμπνευση. Δηλαδή, όταν λέει ο Νίτσε, ό,τι δεν με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό. Το οποίο πολλοί τα αμφισβητούν, βέβαια. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν συντομία το μυαλό μας πλέον, αυτό που λέμε. Το span of attention, το εύρος να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας είτε σε ένα ακροατή είτε σε ένα κείμενο, είναι πολύ μικρό πλέον. Άρα τα αποφθέγματα, τα γνωμικά, οι ρίσεις έχουν συντομία, είναι εμπνευσμένες, έχουν simplicity, απλότητα, λέμε πολύ σοβαρά νοήματα με απλά λόγια, και είναι memorable, σου μένουν στη μνήμη πιο εύκολα από ότι ένα κείμενο 10 σειρών. Κατά συνέπεια, ζούμε και σε μια εποχή βέβαια που ο κόσμος θέλει ελλειπτικό λόγο. Αυτό είπα. Ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας, γιατί έχουμε βομβαρδιζόμαστε από μηνύματα είτε σε ένα κείμενο είτε σε ένα λόγο. Άρα, επειδή έχουν όλα αυτά και επειδή αυτοί που τα είπαν οι φιλόσοφοι ουσιαστικά μέσα από αυτά εκφράζουν. Την επιστήμη των επιστημών, η φιλοσοφία, όπως ακριβώς. Πολλές σελίδες. Ποιος ήταν που είχε πει. Η φιλοδοξία μου ήταν να γράψω σε 10 σειρές ό,τι γράφουν άλλοι σε 200 σελίδες. Άρα αυτό είναι σημαντικό. Εκτός αυτού όμως η φιλοσοφία είναι η επιστήμη των επιστημών. Είναι η επιστήμη της ύπαρξης, του νοήματος, της ζωής, της καλής ζωής κατά τους αρχαίους ημών προγόνους φιλοσόφους. Άρα δεν μπορεί να γνωρίσει το management, οι κοινωνικές επιστήμες, οι ανθρωπιστικές επιστήμες δεν μπορούν να γνωρίσουν τη φιλοσοφία. Έχουμε αρχές, έχουμε έννοιες, έχουμε ιδέες που μας βοηθούν να δούμε τον εαυτό μας, να αναπτύξουμε τον εαυτό μας, να δούμε τη ζωή, να δούμε την κοινωνία, να δούμε το θάνατο, να δούμε το νόημα της ζωής. Άρα αυτός ήταν ο λόγος που ήθελα να συνδέσω τις αρχές των φιλοσόφων με το προσωπικό management. Το προσωπικό management τι είναι, πώς θα κουμαντάρουμε, το πω απλά, τον εαυτό μας, ούτως ώστε να επιτυχάνουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάτι που θέλουν όλοι οι άνθρωποι. Ο στόχος λοιπόν αυτού του βιβλίου είναι να πάρει όλες αυτές τις. Πόσες είναι αλήθεια, καταγεγραμμένες, τις μέτρησε κάποιος? Δεν τις μέτρησε κανείς. Εγώ εκτιμώ ότι είναι 350. Όμως να πω το εξής. Στο ίντερνετ υπάρχουν τέτοιες ρίσεις χιλιάδες. Καταχωρημένες, ναι. Καταχωρημένες σε blog. Έχουν βγει έξω βιβλία. Είχε βγει ένα βιβλίο Financial Times, δεν θυμάμαι ποιος εκδοτικός οίκος, με 10.000 ρίσεις. Υπάρχουν site που είναι μόνο για αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν site που είναι μόνο για αυτή τη δουλειά. Το θέμα είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι να επιλέξεις αυτές που είναι οι κατάλληλες. Και το δεύτερο είναι να μην τις πειτάξεις έτσι, γιατί μπορεί να έχουν παρερμηνία. Να τις αναλύσεις τι θέλει να πει ο ποιητής και να τις συνδυάσεις και μεταξύ τους. Και να τις συνδυάσεις μεταξύ τους, να τις συνδυάσεις με αρχές και έννοιες της σύγχρονης επιστήμης που να είναι χρήσιμες για τον άνθρωπο. Διαφορετικά η ρίση δεν είναι τίποτα. Εγώ έψαξα πάρα πολύ καιρό, δηλαδή περισσότερο καιρό μου έφαγε να επιλέξω τις ρίσεις παρά να γράψω 490 σελίδες που είναι το βιβλίο. 380 πόσες είναι. Γιατί έπρεπε να κάνει κανείς καλή επιλογή. Σωστό. Και ομολογώ λοιπόν ότι διαβάζοντάς το, και αυτό δεν είναι για να κολακεύσω, επειδή είναι μια γλώσσα πολύ τα κατανοητή και καθημερινή, δεν κουράζει.
ίσα-ίσα που δημιουργεί όμως αρκετά ερεθίσματα για να πάει κάποιος λίγο παρακάτω. Αυτό που μου άρεσε είναι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η κατανομή όμως όλων αυτών. Έχει ντουμί, ναι. Έχει μοντέλο στην αρχή. Στηρίζεται σε μοντέλο. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο. Δεν είναι άρρηκτα. Όχι. Και στηρίζεται σε τρία ερωτήματα. Τι θέλουμε να επιτυχάνουμε mm-hmm. για να ικανοποιούμε τις ανάγκες μας. Τι πρέπει να κάνουμε και πώς σωστά για να επιτυχάνουμε αυτά που θέλουμε να επιτυχάνουμε και τι πρέπει να διαθέτουμε να είμαστε ως ικανότητες αιρετές για να κάνουμε σωστά αυτά που οφείλουμε να κάνουμε για να επιτυχάνουμε αυτά που θέλουμε να επιτυχάνουμε. Άρα έχει και εξελίσσεται λοιπόν σαν ακριβώς. ένα σενάριο. Σαν ένα σενάριο. Κάποιος έκαψε ένα σενάριο δηλαδή και στο οποίο μέσα έβαλε τους πρωταγωνιστές οι οποίες είναι οι ρίσεις. Είναι χωρισμένο σε κομμάτια ξεκινώντας από το βασικό που μιλάμε για την αποτελεσματικότητα το οποίο μοιάζει ένα θεμέλιος λίθος. Και να εξηγήσω το εξής. Γιατί η αποτελεσματικότητα είναι. Επειδή υπαρεξηγείται η λέξη πάει στο τεχνοκρατικό η αποτελεσματικότητα. Εγώ θα είμαι, αν παραδείγματος χάρη ο γιος μου Κωνσταντίνος έχει μειωμένη αυτοεκτίμηση αυτοπεποίθηση. Εγώ πρέπει τώρα για να ανεβάσω την αυτοεκτίμηση ή την αυτοπεποίθηση του Κωνσταντίνου σημαίνει αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Αν αυτό το πετύχω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σημαίνει ότι είμαι αποτελεσματικός. Δηλαδή, η αποτελεσματικότητα δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς ή την καριέρα μας. Αφορά την καθημερινή μας ζωή. Σαν για αυτό το παράδειγμα που έδωσα στη συμβουλευτική ή στο να βελτιώσω κάτι στο γιο μου. Αυτή η αποτελεσματικότητα, η οποία είναι παρεξηγημένη και είναι και μια από τις έννοιες που πάλι έχουν πέσει σε ένα κουβά παρερμηνίας. Παρερμήνευσης μάλλον, πώς την ορίζετε εσείς? Είναι... Καταρχήν σε ατομικό επίπεδο ναι. βάζετε τον παράγοντα καλή ζωή, αλλά ακριβώς αυτός ο συνδυασμός, δηλαδή αποτελεσματικότητας και καλή ζωή, πώς ορίζετε με μερικές κουβέντες κατά την άποψή σας? Καταρχήν καλή ζωή, μάλλον επιτυχημένη ζωή είναι να ζήσει ο καθένας τη ζωή του όπως γουστάρει να τη ζήσει. Αυτό είναι ο ορισμός για μένα της επιτυχίας. Όλα τα άλλα είναι τίποτα. Και τα χρήματα και η δόξα κλπ. Να ζήσει κανείς όπως γουστάρει να ζήσει τη ζωή του. Ούτως ώστε όταν φτάσει στο τέλος να μην αισθάνεται ότι έζησε μία βίωτη ζωή. Για να μπορέσει να το πετύχει αυτό, αν αυτό είναι το ζητούμενο της ζωής και αυτό είναι, θα πρέπει να. Σε όλους τους τομείς, είτε είναι στις προσωπικές του σχέσεις, είτε είναι στις ερωτικές του σχέσεις, είτε είναι στο επάγγελμά του, να δημιουργεί κάποιες αξίες, θα τις πούμε αποτελέσματα, όσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Κατά συνέπεια, το να μπορούμε με έξυπνο τρόπο, με τις μικρότερες δυνατές θυσίες, σε πόρους, σε καταπώνηση, σε χρόνο, να επιτυχάνουμε τα επιθυμητά μας αποτελέσματα σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας συμβάλλει στο να ζούμε καλά. Αυτό είναι. Και λέτε επιγραμματικά ότι η αυτογνωσία είναι η βάση όλων πάνω στα οποία δηλαδή πατάει όλο το σύστημά μας πατάει πάνω σε αυτό που λέγεται αυτογνωσία. Και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσωπική μας αυτοτοποθέτηση. Σωστό. Μέσα στο σύστημα, ναι. Σε οποιοδήποτε σύστημα. Σωστό. Ένα, αν μπορώ να διακόψω. Γιατί είναι και το πιο δύσκολο. Ναι. Δηλαδή ξεκινάμε λέγοντας τη βάση, βάζουμε στη βάση. Είναι βάση. Είναι βάση. Το πιο δύσκολο. Διότι αυτογνωσία είναι να γνωρίζω το χαρακτήρα μου, τις ικανότητές μου. Αλλά αυτά δεν είναι τα πιο σημαντικά. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει στην αυτογνωσία είναι να ξέρει κανείς τα θέλω του, τα δικά του θέλω, γιατί βομβαρδιζόμαστε με θέλω άλλων. Είμαστε ετερόφωτα συστήματα ακριβώς, και όχι αυτόφωτα. Και τα θέλω είναι σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ποιος θέλω να είμαι ή όπως λέει ο Νίτσε, υπαρξιστές φιλόσοφοι, να γίνω. Ποιος θέλω να είμαι. Αυτό είναι στοιχείο αυτογνωσίας. Και δεύτερον, πώς θέλω να ζήσω. Αυτά είναι πάρα πολύ βασικά. Δηλαδή, το λάθος στα σπίτια που έλεγα ήταν πρώτον δεν ακολούθησα την ορθολογική διαδικασία λήψη αποφάσεων και επειδή δεν είχα αυτογνωσία τι αξίζει, γιατί τα θέλω είναι αξίες
τι αξίζει για μένα από ένα σπίτι, από μια γειτονιά, από ένα προάστιο, από την τοποθεσία του. Άρα αυτογνωσία, και αυτό επιμένω μέσα στο βιβλίο και έχω και ένα μεγάλο κατάλογο να ιεραρχίσει κανείς τις αξίες του. Τι αξίζει από μια σχέση με μια γκόμενα? Το πείδημα. Περιορέξεις κολοκυθόπιτα. Αλλά ξέρεις τι θέλεις. Αξίζει η παρέα, η συντροφιά, το να βοηθάει να εξελιχθεί το μυαλό του ενός του άλλου. Αυτά είναι βασικά στοιχεία αυτογνωσίας. Διότι αν δεν υπάρχει αυτογνωσία, θα μας πηγαίνει η ζωή και θα την πηγαίνουμε εμείς. Και δεν θα μπορούμε να κάνουμε με σωστές επιλογές και να μην το μετανιώνουμε για αυτές τις επιλογές που κάναμε. Και έτσι θα έχουμε μια χαμένη ζωή, μια αβίωτη ζωή. Αυτογνωσία, νομίζω ότι οι περισσότεροι άμα τους ρωτήσουμε θα σου πούνε ότι έχω σε σημαντικό βαθμό, μόνο που δεν την έχουν γνωρίσει με τον σωστό τρόπο. Έτσι. Γι' αυτό και γίνεται μια ειδική αναφορά στα εργαλεία. Σωστό. Έτσι. Γι' αυτό έχει και τα εργαλεία. Για να... Κι εγώ, άμα μου πει αυτογνωσία, καλύτερα να ξέρω ότι είμαι Δημήτρης Μπουράντας, μου αρέσει να είμαι καθηγητής, μου αρέσει να καπνίζω, μου αρέσει το κόκκινο κρασί. Αυτά, ναι, εντάξει. Αλλά από την άλλη μεριά, έχουμε και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία μας καθορίζουν υπαρξιακά και οποία τα πληρώνουμε. Εγώ είπα παράδειγμα προσωπικής έλλειψης αυτογνωσίας και σε άλλες περιπτώσεις και σε σχέσεις μου. Να μην ξέρεις τι θέλεις. Από πού σου πηγάζει μια τσατήλα, ένας θυμός. Από πού προκύπτει αυτός ο θυμός? Γιατί προκύπτει αυτός ο θυμός? Άμα δεν γνωρίσεις καλά τον εαυτό σου, δεν μπορεί μετά να πας και στη συναισθηματική νοημοσύνη. Γι' αυτό λέω είναι η βάση. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το θέμα της συναισθηματικής νοημοσύνης. Είπα να το πάμε με σειρά, αλλά δεν είναι κακή η σφήνα που γίνεται για τη συναισθηματική νοημοσύνη, διότι είναι μια έννοια η οποία τη γυρνάει, γράφεται, ακούγεται πάρα πολλά χρόνια τώρα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει γίνει πραγματικά αντιληπτό το περιεχόμενό της και σε αυτή. Ναι, είναι λίγο παρατραβηγμένη, όπως την λανσάρανε οι Αμερικάνοι, έγινε μόδα. Και δεν μείναν στους... Το λεγόμενο έμπαθι. Ναι, δεν πήγαν στο ουσιαστικό του στοιχείο. Ναι, είναι σημαντικό. Με δύο κουβέντες, είναι το στοιχείο της αυτογνωσίας, μπαίνει και εκεί. Να γνωρίζω τα συναισθήματά μου, τα αίτια που τα προκαλούν, να μπορώ να τα χειρίζομαι σωστά και να μην γίνονται τα συναισθήματα, οι συγκινήσεις, να μην γίνεται λογική το θύμα των συναισθημάτων και των συγκινήσεων. Άρα να γνωρίζω τα συναισθήματά μου, τα αίτια που μου τα προκαλούν, να τα χειρίζουμε σωστά προς όφελος δικό μου και αυτόν που αγαπώ, όπως επίσης να κατανοώ τα συναισθήματα του άλλου και να τα χειρίζουμε σωστά. Μέσα στο βιβλίο αναφέρομαι σε δύο συναισθήματα, στο φόβο, βέβαια το αναλύω στο επίπεδο του κουράγιου, αναφέρομαι στο θυμό, που και εγώ πολλές φορές δεν μπορώ να τον ελέγξω. Αυτό ήταν μια ερώτηση που ήθελα να την κάνω. Αν στα πλαίσια της αυτογνωσίας έχει γίνει και η αυτοδιάγνωση. Έτσι. Ναι. που δεν μπορώ να τον ελέγξω εύκολα. Βέβαια, κάνω προσπάθειες. Όταν το έχεις συνειδητοποιημένο ότι έχεις αυτό το κουσούρι, εντάξει, πας λίγο καλύτερα, δεν τον εξαλείφεις. Αναφέρομαι στο άγχος. Αυτό είναι, νομίζω, γενετής όμως. Δεν ελέγχεται. Όχι. Είναι όλα αυτά. Για μένα είναι γενετής πάντως. Όχι, πιστεύω ότι είναι λίγο επίκτητα. Κυρίως είναι επίκτητα, όχι λίγο. Ναι. Κυρίως είναι επίκτητα. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά που μας λένε οι επιστήμονες της ψυχολογίας κλπ. Για το άγχος δεν είναι συνταγές. Απλά μερικές φορές σε βοηθά να το μειώσεις. Εγώ το χρησιμοποιώ αυτό. Ναι. Αλλά όχι να το εξαλείψεις. Όχι να το εξαλείψεις. Δεν μπορείς να το εξαλείψεις. Όχι, δεν γίνεται. Άλλωστε, έχει ένα τεστ μέσα στο βιβλίο που λέει Type A, τύπος Α και τύπος Β. Ο τύπος Α, εγώ είμαι ο κλασικός τύπος Α. Οδηγάς γρήγορα, είσαι ανυπόμονος, κάνεις πράγματα στη ζωή σου. Αυτό είναι προσωπικότητα, η οποία η προσωπικότητα από το μωρό αναπτύσσεται μέχρι τα 15-16 χρόνια. Έτσι. Αυτά έχουμε την αναπτυξιακή. 6-7 ο βασικός κύκλος. Αλλά αναπτύξει. Με τους αναπτυξιακούς ψυχολόγους. Και έχει βρεθεί πολύ σημαντική συσχέτιση μεταξύ τύπου Α και των καρδιακών νοσημάτων. Αυτό το έχουν αποδείξει επιστήμονες. Όταν ξέρεις όμως ότι είσαι τύπος Α, έχεις την αυτογνωσία, έχεις κάνει το τεστ που λέω, εκεί τι κάνεις? Εκεί αρχίζεις να συμμαζεύεσαι όσο μπορείς. Δεν θα αλλάξεις τύπο, πάντα Α θα γίνεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει αρχίζεις να παίρνεις κάποιες ανάσες ή ενέσεις
για να το μετριάσεις το κακό. Αυτό γίνεται. Και δεν χρειάζεται εγώ δεν είμαι της άποψης, επειδή έχω θυμό πρέπει να μην... Όχι, άστο να βγει ο θυμός. Το θέμα είναι, όπως λέει ο Αριστοτέλης, να ξέρεις γιατί θυμώνεις, πότε θυμώνεις, με ποιον θυμώνεις και πώς βγάζεις το θυμό σου και πότε βγάζεις το θυμό σου. Αυτό είναι συναισθηματική νόμιση. Όλα αυτά και πολλά άλλα οδηγούν, γιατί βάζετε πάντα και ένα κομμάτι, γιατί πρέπει να το βάλετε, είναι και το γνωστικό σας, το κυρίαρχο αντικείμενο, δηλαδή πώς θα οδηγηθούμε στις... στην εργασία και στην καριέρα, δηλαδή στις επιτυχημένες συνταγημένες. Και αυτό είναι αυτογνωσία. Ναι. Να ξέρω τι αξίζει από μένα από ένα επάγγελμα, τι αξίζει από μια δουλειά. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Σε ένα σύστημα ελληνικό καταρχήν, το οποίο δεν αξιολογεί ποτέ τις ανάγκες των ατόμων. Έτσι, μια οικογένεια η οποία επιβάλλει τα δικά της θέλω. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και τη δική της κατεύθυνση. Αλλά είναι κρίμα κανείς. Ένας περίγυρος ο οποίος πάει να ξεφύγει, προσπαθεί να σε επαναφέρει μέσα στο κουτί. Ναι. Θεωρητικά θα μπορούσες να το κάνεις. Πρακτικά πώς θα μπορούσες να ξεφύγεις λοιπόν από όλο αυτό τον εγκλωβισμό? Ναι, θα μπορούσε να ξεφύγει κανείς κατανοώντας τι είναι αυτό που του ταιριάζει, που αγαπάει. Γιατί αν τη δουλειά μας την κάνουμε χόμπι, είναι σαν να μην δουλέψουμε ποτέ στη ζωή μας. Είναι τρία τα κριτήρια. Πρώτον, εξειδανικευμένο είναι αυτό. Ναι, γι' αυτό θα τα πω και τα τρία. Πρώτον, τι μ' αρέσει να κάνω, τι αγαπά να κάνω. Δεύτερον, σε τι μπορεί να γίνω καλός. Δηλαδή, αν μπορεί να μου αρέσει πάρα πολύ να γίνω τραγουδιστής, αλλά αφού δεν έχω φωνή, δεν έχω αυτή, δεν μπορώ να γίνω καλός τραγουδιστής ή μεταφραστής, πώς το λένε, διερμηνέας. Άρα, πρώτον, τι αγαπά να κάνω. Δεύτερον, σε τι μπορώ να γίνω καλός. Και τρίτον, τι είναι αυτό που θα μου δώσει τα προστοζήν, να το πω έτσι. Το επάγγελμα αναγκαστικά. Έχοντας αυτά τα κριτήρια, από εκεί και πέρα πας και λες με βάση τις ευκαιρίες που διαθέτω ποια είναι καμία, γιατί οι ευκαιρίες δεν μπορεί, επειδή τα έχεις αυτά θα βρεις αυτό που θέλεις, αλλά με βάση αυτά που διαθέτω ποιο είναι πιο ταιριαστό στα κριτήρια μου. Αυτό κάνει κανείς. Και από εκεί και πέρα είναι πώς διαχειρίζεται την εξάρτηση. Είπα εγώ ένα παράδειγμα. Αν ήμουν εξαρτημένος από την ΑΣΟΕ δεν θα έκανα αυτά που έκανα έξω. Άρα πρέπει λίγο η διαχείριση της εξάρτησής μας, είτε από ανθρώπους, είτε από ιδέες, είτε από τσιγάρα, είτε από οτιδήποτε, είναι ένα ζήτημα και αυτό να το δούμε. Διότι αν είσαι εξαρτημένος, για παράδειγμα, από τον καταναλωτισμό, θα πας μετά αναγκαστικά, θα βάλεις νερό στο κρασί σου, τι επάγγελμα θα επιλέξεις, για να κάνεις, μπορεί να βάλεις σε αυτό που σου αρέσει και να πας σε αυτό που βγάζει πολλά λεφτά. Αν είσαι εξαρτημένος από τη δόξα, και πάλι αυτό λέω, αλλά εξαρτημένος και από ανθρώπους και από καταστάσεις. Λοιπόν, προτείνω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να πάμε στο τελευταίο μισάωρο, το οποίο θα είναι προσανατολισμένο στην πραγματικότητα. Πόση ώρα διάλειμμα θα κάνουμε? Λέω να ακούσουμε το Βενσερέμος του Νικόλα Άσιμου. Πολύ ωραία. γιατί θέλω να μου κάνει γέφυρα και με το θέμα. Είναι 4 λεπτά. Ωραία. Προλαβαίνουμε. Τέλεια. Από κομμένους από όλους και από όλα σε μαγεμένη τροχιά πήρα το δρόμο να φύγω, μα ήρθα τίποτε δε μ' ακουμπά στον παράξενο μου χρόνο. Ξέρουμε πως είναι ψέμα, μας γίνουμε τα δυο μας ένα. Να σ' αγκαλιάσω, να μ' αγκαλιάσεις, να ξεγελέσαι, να ξεγελέμαι. Να σ' αγαπήσω, να με αγαπήσεις, έσω για λίγο, για τόσο δούλη. Σα ζευγαρώνουν δυο βεγγαλικά, μοιάζουν με μηνύματα τηλεπαθητικά στον προσώπο μας τις άρες. Thank you.
στιγμές και δίχως ιδέες, δίχως καβάντζα καμιά. Ντύθηκε η μέρα, τα γούστα της νύχτας και η ψυχή μου πήγα στο απέραντο την ψύχα. Θες να αγγίξεις την αλήθεια, για βγες από όξο απ' τη συνήθεια. Σύρε κι έλα να μελούσεις κι ας είμαι της καθαρευούσεις. Να σ' αγκαλιάσω, να μ' αγκαλιάσεις, έστω για λίγο, για το σοδούλι. Βρε πάλι φόρα, άρματα περνά στις τσιμέντου πόλης του θανάτου το συμβάν. Ας η γίνη τους αφήνει. Σου ξαναδίνω το είναι μου τώρα, θωρακισμένα κερά. Με μια σκληρή παγερή τρυφεράδα σε πλησιάζω μωρέ. Μ' αυτά πάτες πια δεν έχω. Ξέρουμε πως είναι ψέμα, μας γίνουμε τα δυο μας ένα. Θες θα φτιάχνουμε στιχάκια να περπατάν σαν καβουράκια. Πλάγια κι ακριβά τα χάρια, πως θα χνώ μέσα σκοτάδια. Με ένα μου πήδο θα σε ξαναβρω, στο μαγκανό πήγαδο της ήτας μου περνώ. Βενσερέμος, βενσερέμος. Λοιπόν, Βενσερέμος. Σας θυμάμαι κάποια στιγμή, κύριε Μπουραντά, που σηκώσατε το χέρι και είπατε Βενσερέμος. Ναι. Θυμάστε πότε ήταν αυτό? Θυμάμαι, ήταν το 12 τον Μάιο, στο Ζάπιο. Λοιπόν, μέσα στο βιβλίο, μεταξύ των υπολείπων κεφαλαίων, είναι και η δημιουργική λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων, από το σωστό σχεδιασμό στην αποτελεσματική υλοποίηση στόχων κλπ. Λοιπόν, εμπλοκή με την πολιτική, επανεμπλοκή με την πολιτική. Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί και εύλογα. Γιατί? Γιατί, ακριβώς. Γιατί. Ναι, γιατί είχα μια πρόκληση. Εγώ έκανα και κάνω πολλές ομιλίες χωρίς αμοιβή σε πολλά ακροατήρια. Και τα τελευταία χρόνια, μετά το 2009, όπου πήγαινα να μιλήσω, μου λέγανε: αν εσείς οι πνευματικοί άνθρωποι που μπορείτε και έχετε τις ικανότητες δεν κάνετε κάτι, γιατί κρίνετε, κάνετε αφιψηλού κριτική και από τους καναπέδες σας στο πολιτικό σύστημα? Γιατί δεν βγαίνετε μπροστά και κάθεστε βολεμένοι? Αυτή την πρόκληση εγώ έπρεπε να την απαντήσω. Και θα πω και κάτι άλλο. Όταν τα παιδιά μου και η γυναίκα μου με ρωτήσανε γιατί θέλεις να μπλέξεις με τα σκατά, έτσι ακριβώς μου είπανε, τους είπα: ακούστε, αν ζείτε στο σπίτι που ζείτε σήμερα, αν ο πατέρας σας είναι αυτός που είναι σήμερα, αυτά μας τα έδωσε η ελληνική κοινωνία, άρα τις χρωστάμε. Αυτός ήταν ο λόγος, που ο μοναδικός λόγος, γιατί εγώ έχω καριέρα, επώνυμος ήμουνα, επώνυμος είμαι και θα μείνω. Πολλοί από την πολιτική φεύγουν και τους ξεχνάμε. Εγώ θα μείνω σαν καθηγητής, σαν συγγραφέας όσο ζήσω, εννοείται. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα σαν συνείδηση δεν μου επέτρεπε να μην κάνω την προσπάθεια που ξεκίνησα και έκανα. Εκεί ήταν βέβαια και πολλοί σε προσωπικό επίπεδο που με ενθαρρύνανε και έτσι πήρα την απόφαση. Όταν είδα η πατρίδα μου να καταστρέφεται, μια πατρίδα που εγώ μεγάλωσα, έγινα αυτό που έγινα, έκανα το όνομα που έκανα, έβγαλα τα χρήματα που έβγαλα, δεν μπορούσα να μην κάνω αυτή την προσπάθεια. Βέβαια πέτυχε, αλλά όλα είναι μέσα στη ζωή.
σημαίνει απέτυχε? Σημαίνει απέτυχε ότι δεν μπορέσαμε να επηρεάσουμε το πολιτικό σύστημα σε σχέση με το όνειρο που είχαμε να διαμορφώσουμε ένα νέο πολιτικό πολιτισμό στην Ελλάδα που είχε ανάγκη η χώρα, να φτιάξουμε ένα πολιτικό σύστημα ικανό, ενάρετο, χρηστό, αδιάφθορο, που να πάει τη χώρα μπροστά. Όλα αυτά μέσα σε 2 χρόνια. Όχι, δεν ήταν αυτό. Η στρατηγική ήταν να γίνει χιονοστιβάδα. Δηλαδή, αν μπορούσαμε στην κοινωνία αξιών να είχαμε πάρει αυτό που πήρε το ποτάμι, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά στην Ελλάδα. Αλλά εμείς δεν μπορέσαμε να το πάρουμε, γιατί το ποτάμι, με το που δήλωσε ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Θοδωράκης, έγινε μια μεντιακή καταιγίδα σε όλα τα δελτία ειδήσεων κάθε βράδυ. Αυτό μας άρρωσε εμάς. Το ποτάμι ουσιαστικά βγήκε να πει ότι είμαστε πολιτικοί χωρίς παρελθόν. Βέβαια, μετά πήρε παλιούς πολιτικούς βουλευτές από διάφορους χώρους, αλλά εμείς δεν μπορέσαμε να επηρεάσουμε τα πράγματα. Αν πέραμε εκείνο το ποσοστό στις ευρωεκλογές, τώρα τα πράγματα τα πολιτικά, να είστε βέβαιοι, θα ήταν διαφορετικά. Αλλά αυτά έχει η κοινωνία, ή εμείς δεν ήμασταν ικανοί, η κοινωνία δεν μας έχει ανάγκη. Τι να κάνουμε. Ο κύριος Λεβέντης πολεμάει 82, δεν θυμάμαι, 92 πότε. Πολεμάει 23 χρόνια με τον τρόπο. Έτσι, για να φτάσει για πρώτη φορά στην πολιτικά, την ιστορική πολιτική του διαδρομή, να αποκτήσει ένα αξιοπρεπές ποσοστό, το οποίο βαίνει και αυξανόμενο αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας από 4% πήγε στο 36%. Με συμμαχίες, συνεργασίες και ένα μήνυμα, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, το μήνυμα της ελπίδας, το οποίο ήταν κάτι το που ήταν ζητούμενο μέσα στην κοινωνία. Αλλά εγώ λέω το εξής. Η κοινωνία αξιών και με λεφτά. Πήρε 0,37. Χωρίς λεφτά. 0,37. Χωρίς λεφτά, και εμείς δεν είχαμε λεφτά. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε λεφτά. Α, ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Έχει 1,5 χρόνο τώρα που κατά μια καταιγίδα πολύ μεγάλη επικοινωνιακή. Ναι, αλλά εγώ πάρα πολλά λεφτά. Η κοινωνία αξιών πήρε 0,37. Τι προοπτική θα έχει αυτό? Και από την άλλη μεριά, πόσο ο κόσμος θα μπορούσε να επενδύσει σε χρόνο κλπ. Αλλά και εγώ προσωπικά, γιατί μπορούσα να αφήσω τη δουλειά μου, πώς θα ζήσω τα παιδιά μου. Να παλέψουμε για κάτι το οποίο οι προοπτικές να πάει μετά από 20 χρόνια μπροστά, που θα γινόμουν εγώ 80 χρονών, αλλά και οι διάφοροι συνεργάτες μου. Σε ευθεία αναλογία με την περίπτωση. Εγώ πιστεύω και μέσα στο βιβλίο αναλύω την επιμονή, και μάλιστα η ρίση του Χορήλος, ο αρχαίος ποιητής, που έλεγε «μια επίμονη σταγόνα τρυπάει πέτρα». Ακριβώς. Ναι, αλλά αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. Η σταγόνα όμως πέφτει και ξέρει ότι θα τρυπεί στην πέτρα και μπορεί να αντέχει δεκαετίες. Εμείς όμως δεν γίνεται αυτό. Κατά συνέπεια, δεν είμαι από τους ανθρώπους που τα παρατάω, γιατί από εκεί που ξεκίνησα τη ζωή μου και έφτασα, σημαίνει ότι δεν τα παρατάω. Όμως εδώ, από την άλλη μεριά, έχω έναν ορθολογισμό και λέω: ένα στόχο που δεν πρόκειται να το πετύχεις, μην το κάνεις. Είναι ονειροπόληση. Είναι μεγαλοδιωτισμός. Άλλο πράγμα λοιπόν να λες «έχω πιθανότητες να το πετύχω», και άλλο πράγμα να έχεις μεγαλοδιωτισμούς και να παίρνεις και άλλους ανθρώπους μαζί σου, να τους παραμυθιάζεις, να χάνουν και αυτοί το χρόνο τους, την ψυχική τους υγεία, δεν ξέρω τι. Εντάξει. Αυτό. Επομένως δεν έπασχε ο σχεδιασμός, ούτε η οραματική. Όχι, ματιά. Η στρατηγική ήταν κακή. Εμείς στην κοινωνία αξιών, εγώ πιστεύω, κάναμε λάθη. Εγώ προσωπικά έχω τη μεγαλύτερη ευθύνη, δεν είχαμε καλή οργάνωση, όλα αυτά, αλλά κυρίως μας άρρωσε το ποτάμι. Βγήκε λίγο πριν τις εκλογές, έγινε μια μεντιακή καταιγίδα και έπαιξε στο χώρο που παίζαμε εμείς, παρότι έλεγε δεν μας ενδιαφέρουν, λες και μπορούσε να υπάρξει κόμμα χωρίς ιδεολογία. Εμείς είχαμε ολόκληρο γραμμένο ιδεολογικό πλαίσιο, πολύ σύγχρονο. Μακάρι να το πάρουμε. Πιστεύετε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για το πλαίσιο το ιδεολογικό? Μα είχαμε και θέσεις πρακτικές όμως. Και τις πρακτικές θέσεις. Α, ναι. Αυτό μου το λέγανε, να ακούει κανείς. Εγώ εκεί έκανα λάθος παραδοχή. Εγώ έλεγα, ακούνε τώρα πλέον, γιατί έχουν δει τα αποκαίδια του πολιτικού συστήματος, έχουν μετανοήσει. Πάρα πολύ, υπάρχουν πολλοί σκεπτόμενοι Έλληνες. Αυτή ήταν λάθος παραδοχή εντελώς. Εντάξει, ήταν μια λάθος παραδοχή.
Αλλά εδώ αποδεικνύεται πόσο χρήσιμο είναι να διαβάσει κάποιος αυτό το βιβλίο, γιατί αν το πραγματικά το εγκολπώσει και περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία των επιμέρους αξιολογήσεων, θα δημιουργήσει ένα σωστό μείγμα ανάμεσα στις ορθολογικές και τις συναισθηματικές αποφάσεις. Έτσι. Διότι ούτε το ένα είναι σωστό, ούτε το άλλο. Αλλά το θέμα είναι ποιο είναι το κατάλληλο μείγμα κάθε φορά. Όχι. Η διέστηση έχει νόημα. Αλλά ναι, εμείς δουλεύουμε μόνο με διέστηση. Όμως η διέστηση, αυτό που λένε οι επιστήμες των αποφάσεων, είναι, πρέπει να συμπληρώνει τον ορθολογισμό. Σωστό. Όπως και το συναίσθημα. Να πω κάτι εδώ. Ο ορθολογισμός δεν αποκλεί το συναίσθημα. Έχω δύο εναλλακτικές. Αν σε απολύσω, θα πονέσει η ψυχή μου. Αν σε κρατήσω σαν εργαζόμενο, θα πονέσει η τσέπη μου. Έχω δύο εναλλακτικές λοιπόν. Βλέπω τα υπέρ τα κατά και αποφασίζω να μην, για το συναίσθημα, να μην σε απολύσω. Αυτό όμως πήρα ορθολογικά την απόφαση. Μέτρησα τα κόστη, τα ωφέλη της κάθε. Και λέω, επειδή θα στεναχωρηθώ, δεν τον απολύω. Mm-hmm. Είναι ορθολογική. Η διέστηση σημαίνει έχω ένα ζήτημα και πάω κατευθείαν στη Δύση χωρίς να αναλύσω, να βρω εναλλακτικές, να ορίσω σωστά τα προβλήματα, να σκεφτώ σκέψεις έξω από το κουτί, λύσεις έξω από το κουτί. Η εξέλιξη των πραγμάτων, αισθάνεστε ότι στις τοποθετήσεις σας, στις δημόσιες, σας έχει δικαιώσει για την τελευταία πράξη του γράμματος? Είμαστε κοντά ή απέχουμε? Καταρχήν, αυτό είναι παλιά έκφραση. Πολλές συνεντεύξεις μου από το 2009 και μετά τις έκλεινα όταν μου λέγανε τι βλέπεις, με την στερεότυπη φράση να βάλει το χέρι του ο Θεός. Αυτό δεν είναι πολύ ορθολογικό. Το εξέφραζα έτσι, ναι, δεν είναι ορθολογικό, αλλά εννοούσα ότι πλέον η κατάσταση είναι άσχημη και έτσι όπως πάει η εξέλιξη, η πορεία, είναι πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να πέσουμε στα βράχια. Τελικά φτάσαμε εδώ που, ναι, δυστυχώς, αυτά που λέγαμε επαληθεύονται και αυτό είναι... Το θέμα είναι αν επαληθεύονται ή ακόμα έχουμε μακρύ δρόμο. Α, έχουμε μακρύ δρόμο, ναι. Α, αν εννοούσες αυτό. Βέβαια. Όχι. Αυτό το είμαστε κοντά στο... Καταρχήν, και το 2010, το 2011, το 2012 πήγαινα στην Τζαπανίδα και τη έλεγα: έχουμε ακόμα πάτο. Και μου λέει: για όνομα του Θεού, κύριε Μπουραντά, ακόμα δεν πιάσαμε τον πάτο. Το λέω και σήμερα. Δεν φτάσαμε ακόμα. Θα παιχτούν πολλές πράξεις του δράματος ακόμα στην κάθοδο προς τον πάτο. Αλλά το ζητούμενο, όπως έλεγα και τότε, είναι και τώρα. Στον πάτο θα πάμε. Το θέμα είναι: θα κάνουμε ανάντηση ή θα μείνουμε αγκαλιά με την άμμο για μονίμως στον πάτο. Γιατί υπάρχουν ναυάγια που δεν τα έχουν βγάλει ποτέ, είναι στον πάτο εκεί, με αγκαλιά με την άμμο. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο. Ότι έχουμε ακόμα δρόμο για τον πάτο, δυστυχώς. Και το λέω δυστυχώς και με την έννοια να μην το ευχόμαστε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην συμβεί. Γιατί είναι κακό για τον καθένα μας ατομικά, για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας, για τους φίλους μας. Αυτό αυτή τη στιγμή που βλέπετε, αυτό ότι εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, δεν σας δημιουργεί την αίσθηση ότι μπορεί και να είμαστε στον πάτο? Όχι, δεν είμαστε στον πάτο. Δηλαδή στον πάτο είναι όταν... Όχι. Θα σας πω. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή ποια είναι? Έχουμε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και παίζεται τη Δευτέρα η συμφωνία. Είτε γίνει συμφωνία, ακόμα και να γίνει συμφωνία με βάση τις 47 σελίδες πρόταση και τις 8 συμπληρώμα, ναι. Ναι. Ας υποθέσουμε το καλύτερο σενάριο, ότι οι Ευρωπαίοι τη Δευτέρα συμφωνούν σε αυτά. Όλο φόρους είναι. Λοιπόν, ακριβώς. Άρα λοιπόν θα σφίξουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα, άρα έχουμε ακόμα βάθος. Βέβαια υπάρχει και που δεν το εύχομαι και νομίζω είναι μικρές πιθανότητες, είναι να σκάσουμε κάτω σαν καρπούζι. Εγώ πάντα ήμουν υπέρ του αργού θανάτου. Μην με ρωτήσετε γιατί. Γιατί? Αλλά δεν ξέρω. Γιατί πάντα ήθελα μέχρι που να επέρθει ο τελικός θάνατος, μπας και γίνει κανένα θαύμα. Αυτό είναι... Να είμαι θρησκόληπτος, έτσι. Ότι μπορεί να κάτι να διορθώσεις. Νομίζω ότι ναι, θα πάμε στον αργό θάνατο, στο σενάριο του αργού θανάτου. Δεν θα σκάσουμε τη Δευτέρα σαν καρπούζι για τον επόμενο μήνα. Αυτό λέγεται συμφωνία γέφυρα. Αυτό λέγεται. Δεν ξέρω. Μεταβατικό. Ας το πούμε όπως θέλετε. Εγώ ξέρω ότι η οικονομική κατάσταση
θα σφίξει. Ξέρω ότι φέτος θα έχουμε ύφεση τουλάχιστον 1,5%, που είπανε ποιος το είπε, ένας μεγάλος οίκος ή του Δημητού. Θα έχουμε σίγουρα 1,5% ύφεση. Του χρόνου δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Πάντως η ουσία είναι ότι θα σφίξουν ακόμα τα ζωνάρια, που σημαίνει λιγότερο εισόδημα, περισσότερη ανεργία, με περισσότερη ανασφάλεια και κοινωνικά δράματα. Διαβάζοντας το βιβλίο, εκτός να μου ξέφυγε σε κάποιο σημείο, το προσπέρασα, δεν νομίζω, η μόνη αναφορά που είδα στα πολιτικά δρόμενα ήταν σελίδα 362 με τον Βάτραχο, που τον διδάσκεται 15, μάλλον τον φέρνεται σαν παράδειγμα 20 χρόνια. Δεν ακούγανε. Είμαστε μια χώρα Βάτραχος. Τους έλεγα, είμαστε μια χώρα Βάτραχος, θα βγάλει στο νερό, δεν μπορεί να βγουν. Θα ήθελα να το ακούσουμε πάλι σαν περιγραφή με το δικό σας γλαφυρό τρόπο για το Βάτραχο, για όσους δεν το ξέρουν το παράδειγμα. Είναι πολύ γνωστό. Πολύ γνωστό μπορεί να σας φαίνεται μετά από 20 χρόνια εσάς. Ναι, τους το έλεγα και θα πω το παράδειγμα. Το βατράχι, όταν το πετάξει σε ζυματιστό νερό, πετάγεται. Έχει αυτή την ικανότητα. Σε ένα ντέζερ σε ζυματιστό νερό, πετάγεται. Αν το βάλει σε κανονική θερμοκρασία σε νερό, το βατράχι γίνεται βατραχόσουπα. Βράζει. Το ερώτημα όμως είναι γιατί όταν είναι ζυματιστό το νερό πετάγεται, ενώ όταν το βάλεις στη κανονική θερμοκρασία στο νερό και αρχίσεις και αυξάνεις τη θερμοκρασία σιγά σιγά και δεν φτάνεις σε 100 βαθμούς, τότε το βατράχι δεν πετιέται από το νερό και γίνεται βατραχόσουπα. Στην πρώτη περίπτωση, επειδή είναι έντονο το καύσιμο, καίγεται λίγο τα ποδαράκια του και φεύγει και επιβιώνει. Στη δεύτερη περίπτωση χαλαρώνει, χάνει αντανακλαστικά, γιατί πιστεύω ότι δεν θα αυξηθεί περισσότερο η θερμοκρασία του νερού. Και όταν αρχίζει και αισθάνεται να καίγεται, γιατί η θερμοκρασία έχει πάει πάρα πολύ ψηλά, προσπαθεί να πηδήξει από τον τέτζερι, αλλά δεν έχει πλέον τη δύναμη να βγει από τον τέτζερι. Και έτσι αναγκαστικά βράζει. Έλεγα λοιπόν, για να το κάνουμε συγκεκριμένο, είχα πει αυτό το πράγμα το 2005 σε 200 διευθυντές του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι που τους μίλανε. Είχε 200 διευθυντές ο Δήμος. Ναι, αφού είχε 12.000 ανθρώπους. Μάλιστα. Λοιπόν, τους λέω, αφού τους είπα το Βάτραχο, τους λέω, είμαστε μια χώρα Βάτραχος. Εδώ τι εννοείς. Ακούστε να σας το πω αλλιώς. Εγώ σε αυτή τη χώρα το 2005, προσέξτε, δεν θέλω καμία αλλαγή. Καμία αλλαγή. Μου λέει τι θες. Λέω, δεν θέλω καμία βελτίωση σε αυτή τη χώρα. Μου λέει τι θες. Λέω, θέλω το 2010 να είμαστε όπως είμαστε σήμερα το 2005. Και νομίζαμε ότι έκανα μαγκές. Τι εννοούσα. Το 2010 θα έχει βράσει το νερό μέσα στον τέτζερι και δεν θα μπορούμε να πηδήξουμε. Άρα τώρα το 2005 ας κάνουμε κάτι. Αυτό ήταν η ιστορία. Φτάσαμε στο 2015 λοιπόν και εξακολουθούμε να είμαστε μέσα στο καυτό νερό. Στο καυτό, ναι. Πλήρως ακινητοποιημένοι, ναι, ναι. Και σε πλήρη αδυναμία οποιασδήποτε αντίδρασης. Άρα έρμεο. Έρμεο. Είμαστε έρμεο, ναι, ναι, της τύχης. Όχι, είμαστε όχι αποτέλεσμα, αποτέλεσμα των επιλογών μας. Το ότι γίναμε εξαρτημένοι από τις βουλές, έτσι, από τα συμφέροντα ή από τις επιθυμίες ή από τις ιδεολειψίες των ξένων, είναι δικιά μας επιλογή. Αυτά που λένε... Στην τελευταία περίοδο, γιατί συνολικά άμα το δούμε, στο προηγούμενο ήταν δικές μας οι επιλογές. Διαχρονικά έχουμε τις δικές μας επιλογές και τις επιλογές των ξένων. Τα τελευταία χρόνια είναι επιλογές των ξένων. Ναι, αλλά αυτό είναι δικιά μας επιλογή. Επειδή είναι... Σωστά, γιατί αφήσαμε ένα σημείο. Ακριβώς, ακριβώς, αυτό δεν εννοώ. Ότι, διότι δεν ήταν δικιά μας επιλογή, δεν ήταν δικιά τους επιλογή τα δάνεια να τα κάνουμε κατανάλωση και όχι παραγωγή πλούτου, επενδύσεις να παράγουν πλούτο. Δεν ήταν δικιά τους επιλογή να έχουμε τόσο μεγάλη φοροδιαφυγή. Δεν ήταν δικιά τους επιλογή να έχουμε τόση διαφθορά και τέτοιο κράτος. Άρα. Ήταν δικές μας επιλογές και ότι σήμερα είμαστε στα χέρια των δικών τους επιλογών είναι δικιά μας επιλογή. Εκεί φτάσαμε. Αυτό που θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε ορίσει ως πεπρωμένο, φροντίσαμε, ναι, μυρολατρικά. Ακριβώς. Το πεπρωμένο είναι οι συνέπειες των δικών μας επιλογών και πράξεων. Αυτό είναι. Άρα δικαίως ή αδίκως διαμαρτυρόμεθα αυτή τη στιγμή. Όντας στους δρόμους, ο καθένας για τον δικό του λόγο.
Γιατί αυτό αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα τελευταίο μέσο λαϊκής αντίδρασης. Το να διαμαρτύρεται κανείς για πράγματα δεν είναι κακό. Ναι. Το ζήτημα είναι να καταλάβει. Για ποιο λόγο διαμαρτύρεται. Για ποιο λόγο διαμαρτύρεται και τι πράγματα έχει την ευθύνη ο ίδιος και για πράγματα έχει την ευθύνη ο άλλος. Υπάρχουν δύο απόψεις. Διαμαρτύρονται για την παραμονή και λένε έξοδο από το ευρώ. Γιατί μας δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας και κάποιοι άλλοι λένε παραμονή στην ευρώ διότι δεν υπάρχει λύση. Αυτό είναι διαφορετικές απόψεις, έτσι. Αντιλήψεις. Ναι. Εκεί έχουν δικαίωμα να πιστεύουν κάποιοι άνθρωποι ότι αν θα βγούμε από το ευρώ θα είναι καλύτερα, όπως το εκφράζει ο κύριος Στρατούλης, ο κύριος Λαβαζάνης, θα είναι καλύτερα για τη χώρα. Και υπάρχουν άνθρωποι που λένε όχι. Εκεί και εγώ έχω θέση. Εγώ πιστεύω ότι η νομισματική πολιτική, όταν έχεις δικιά σου νομισματική πολιτική, έχεις ευελιξία να κάνεις ανάπτυξη, με μία προϋπόθεση, ότι έχεις ένα τζιτζί, να το πω έτσι, υγιές, ικανό, έντιμο πολιτικό σύστημα και ένα κράτος αποτελεσματικό, αποδοτικό. Αν αυτά τα είχες, πιθανό να συζητάγαμε για εθνικό νόμισμα. Όμως τώρα ούτε πολιτικό σύστημα διακυβέρνηση ικανή και χρηστή έχεις, ούτε κράτος έχεις. Και ταυτόχρονα έχεις και ένα τρίτο. Έχεις μια οικονομία, έτσι όπως την κάναμε τόσα χρόνια, που είναι πάρα πολύ εξαρτώμενη. Δεν εννοώ την ενέργεια μόνο. Εννοώ τις πρώτες σύρες που παράγουν, εμείς την απειβήτα. Κάνουμε ελληνικά φυτά, τα φτιάχνουμε εδώ, κάνουμε χλίσματα, έχουμε... αλλά κάποια όμως εισάγουμε, όχι... σε συσκευασίες τέτοια, κάποια είναι εισαγόμενα. Κατά συνέπεια, αυτό πλέον όμως πάει σε ένα επίπεδο τεχνοκρατικής ανάλυσης, δηλαδή το πόσο το εκτός ευρώ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα και κατά συνέπεια στην κοινωνική ευημερία μέσω μακροπρόθεσμα, και όχι τόσο για μένα σε ένα αφηρημένο ιδεολογικό επίπεδο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα εντός ή εκτός Ευρώπης ή νομίσματος ευρώ ή ελληνικού τράπεζα. Αρκεί να είμαστε σε θέση να τα σταθούμε στα αρκεί αυτό να είναι υπέρ έτσι, της ελληνικής κοινωνίας. Και για να το απαντήσει αυτό κανείς το ερώτημα, θέλει πραγματικά τεχνοκρατική ανάλυση. Δεν μπορεί να τη λέμε έτσι, τότε είναι ευχές. Τότε είναι πεποιθήσεις. Τότε είναι... επικίνδυνες παραδοχές. Όπως για παράδειγμα ότι θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι 300.000 άνθρωποι πρέπει να απολυθούν από το δημόσιο γιατί είναι υπερμεγέθες και απορροφά πάρα πολλούς πόρους. Αφαίρετα. Και θα το φτιάχνανε. Όχι. Λοιπόν, σαφέστατα έχουμε μεγάλο κράτος. Το θέμα δεν είναι πόσο μεγάλο είναι. Τι αξία προσφέρει στην κοινωνία. Μπορεί να ήταν και 100.000 μόνο και πάλι να ήταν τεμπέλιντες όλοι. Mm-hmm. Άρα πάλι μεγάλο θα ήταν. Και να ήταν 800.000 και να. Να άξιζε τον κόπο. Άρα είναι τη αποτελεσματικότητα. Αυτή είναι η αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Αυτά είναι αφορισμοί. Δεν είναι αναλύσεις. Δεν είναι γνώση. Δεν είναι επιστήμη. Δεν βάζει τα πράγματα στη σειρά. Όλα ναι, αυτά είναι αφορισμοί, πεποιθήσεις, ιδεολειψίες και λάθος παραδοχές. Αλλά είναι πάρα πολύ βολική σε πολιτική, για πολιτική χρήση. Μα εμείς όταν κάνουμε ένα business plan σε μια εταιρεία. Έρχονται εκεί και μας λένε θα κάνουμε τόση αύξηση. Τους λέμε πώς θα κάνετε αυτή την αύξηση, γιατί δεν τη φέρετε αυτή την αύξηση. Δεν μπορεί έτσι να λες γενικά. Θα μας φέρει τον τζίρο, πώς θα ζαίρει τον τζίρο. Μάλιστα. Η ματιά σας λοιπόν είναι, συνεχίζει και είναι απεσιόδοξη. Όμως έχετε δύο παιδιά, τα οποία είναι πια σε ηλικία να βγουν στη σκληρή πραγματικότητα. Τι θα συμβουλεύετε, να μείνουν ή να φύγουν? Να φύγουν. Και δεν συμβουλεύετε, παιδιά μου, γιατί η κόρη μου είναι τρίτο έτος στο Πανεπιστήμιο και στο πρώτο στο Πολυτεχνείο. Όταν τελειώσουμε. Αλλά αισθάνομαι το ίδιο ευθύνη και για τα παιδιά που διδάσκω, είτε στο προπτυχιακό είτε στο μεταπτυχιακό. Δηλαδή, είναι τέτοιο μήνυμα. Και το μήνυμά μου είναι το εξής. Οι ευκαιρίες να βρει τη δουλειά αξιοπρεπή σε αυτή τη χώρα είναι πολύ μικρές. Ψάξετε και αν τις βρείτε, καλώς να τις βρείτε. Διαφορετικά. Πρέπει να φύγετε. Δεν μπορείτε να αυτό που κάναμε εμείς στην καταστροφή σε αυτή τη χώρα να την έχετε εσείς και να τη σέβετε στα επόμενα χρόνια. Γιατί αν σου φύγουν τα πρώτα 10 χρόνια μετά το πανεπιστήμιο από την καριέρα σου, μετά είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει η καριέρα. Άρα με ορθολογισμό και όχι συναίσθημα. Βέβαια. Βέβαια. Πολλά παιδιά μου λένε και καθηγητά, εμείς θέλουμε να ζήσουμε στην πατρίδα μας. Λέω παιδιά.
Και εγώ θέλω να ζήσω στην πατρίδα μου, γι' αυτό δεν έφυγα. Το θέμα είναι, πρέπει να κάνετε επιλογή, να βάλετε πάλι τις αξίες κάτω. Και δεν είναι παιδιά, είναι και μεγαλύτεροι συνάδελφοι που φύγανε από την ΑΣΟΕ και με ρωτάνε ακόμα κάποιοι συνάδελφοι αναπληρωτές αν πρέπει να φύγουν ή όχι. Τι αξίζει για εσάς? Αν λοιπόν δεν σε πειράζει να πίνεις 3, 4, 5 χρόνια άνεργος ή ένα χρόνο άνεργος και να πας με 500-600 ευρώ, μείνε εδώ. Δεν λέω όχι. Αλλά αυτά πρέπει να τα βάλουν, είναι θέμα καθαρά αξιών και να εκτιμήσεις τις πιθανότητες που έχεις να δουλέψεις στην Ελλάδα σε σχέση με έξω. Και η παραγωγική ανασυγκρότηση με ποιος θα γίνει, αν υπάρξει η διαδικασία αντιστροφής? Αν βάλουν, φύγουν και φεύγουν όλοι. Αν λοιπόν, καταρχήν δεν μπορούν να φύγουν όλοι. Θα μείνουν και μέσα αξιόλογοι άνθρωποι, γιατί έχουν δεσμούς είτε με τον πατέρα, είτε με τα αδέρφια, είτε με τα παιδιά τους και δεν μπορούν να φύγουν όλοι. Δεύτερον, πάρα πολλοί από αυτά τα παιδιά που θα φύγουν ή ήδη έχουν φύγει, γιατί δεν ξαναυπήρξε ούτε στην κρίση του 29 από τέτοια χώρα 200.000 μετανάστες, επιστημονές δεν ξαναυπάρξει, μετανάστες υπάρχει εκεί που δεν έχουν να φάνε, να πιουν νερό και εκεί που γίνονται πόλεμοι. Φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό έλεγα καταστρέψαμε την πατρίδα μου όταν μίλαγα πολιτικά. Λοιπόν, αν αυτό δουν έξω ότι αρχίζει την Ελλάδα, βάλαμε μυαλά και πάμε, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να γυρίσουν πίσω. Μπορεί να μην είναι σε θέση αυτή η χώρα να τους προσφέρει. Τότε ας καθίσουν σε αυτή τη χώρα. Εγώ έχω πει ο πάτος και το έχω γράψει το 2010 στο Πισίνες χωρίς πρόβα, είναι να γίνουμε τριτοκοσμική χώρα. Μου λένε όλοι, δεν γίναμε. Όχι, δεν γίναμε. Δεν είναι σε τριτοκοσμικές χώρες. Αυτός είναι ο πάτος για μένα. Ότι θα γίνουμε τριτοκοσμική χώρα. Μακάρι να διαψευστώ. Γιατί δεν με συμφέρει εμένα και τα παιδιά μου. Αλλά αν λοιπόν βλέπεις ότι αυτή η χώρα, αυτή η πατρίδα, πες την όπως θέλεις, πάει προς αυτή την κατεύθυνση, θα καταστρέψει τη ζωή σου. Δεν είναι τι κακό. Και ειδικά σήμερα όπως είναι, εδώ φύγανε τόσοι μετανάστες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φύγανε, αναγκαστικά. Άλλοι γυρίσανε, έρχονται στην Ελλάδα, κάνουν, αγαπάνε την πατρίδα τους. Ναι, δεν σ' άρεσε με αυτό. Όχι, δεν είναι θέμα ότι μου άρεσαν, είχαν ένα σκληρό ορθολογισμό. Τι να κάνω. Είναι και ένα μήνυμα το οποίο δεν είναι αισιόδοξο. Εγώ θα ήθελα... Να συμπληρώσω όμως την πατρίδα τους, θα μπορούν να τη βοηθήσουν περισσότερο απ' έξω παρά από μέσα. Αν πραγματικά πιστεύουν στην Ελλάδα, απ' έξω μπορούν να τη βοηθήσουν περισσότερο από ό,τι από μέσα. Αρκεί να μην την ξεχάσουν. Λοιπόν, συμπληρώνω σε αυτό που έλεγα, ότι δεν είναι θέμα αν μου άρεσε ή όχι, απλά με πληγώνει. Ναι, και εμένα με πληγώνει. Με πληγώνεις ως άνθρωπο. Αλλά δεν μπορώ να παραμυθιάζω τα νέα παιδιά, μπουμπούκια, με όνειρα, με φιλοδοξία, να τα λέω μέντε εδώ και έχει ο Θεός. Όχι βέβαια. Τότε, γιατί θα υπάρχει μια ανακολουθία ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη, δηλαδή σε αυτά που διδάσκουμε ή προσπαθούμε να μεταφέρουμε. Μα και σαν ανθρωπιά. Ξέρω ένα φίλο μου, επειδή έχει ανάγκη την κόρη του, δεν την αφήνει να φύγει. Γιατί δεν έχει μάνα. Ωραία, αυτό είναι απανθρωπιά. Και αυτό το παιδί δεν βρίσκει τίποτα στην Ελλάδα. Και κάθεται για να φυλάει τον μπαμπά. Λοιπόν, ένα σημείο που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί σε σημαντικό βαθμό περιέγραφα και τη δική μου σχέση, την οικογενειακή, όταν διάβαζα για τον τρόπο με τον οποίο δύο άνθρωποι μέσα στον ίδιο χώρο, ένα αντρόγινο τέλος πάντων, συμβιώνουν με τη διαφορετικότητά τους. Δηλαδή, εκεί που έλεγα ότι έβλεπα 8 στους 10 τσακωμούς είναι για το πού είναι τα πράγματα, θυμόμουν τους αντίστοιχους δικούς μου τσακωμούς, γιατί έχω και εγώ μια αντίστοιχη λογική με την οποία λειτουργώ. Και την οποία ο άλλος δεν την σέβεται, ή εν πάση περιπτώσει δείχνει ότι δεν τη σέβεται, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να μην σέβεσαι εσύ τις δικές σου ιδιαιτερότητες. Και υπάρχει ένας μεγάλος αντίλογος. Και για το θέμα της τάξης και της αταξίας και πώς ο καθένας μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε ένα σύστημα. Όσο λοιπόν έκπληξη και να μας κάνει ένα καθαρό γραφείο που εμένα πάντα μου έκανε, γιατί το δικό μου πάντα ήταν σε μια κατάσταση. Όχι στην ίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αντίστοιχη σίγουρα. Δεν παίζεται, ναι. Νομίζω ότι όλοι μας οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στους συνοδοιπόρους μας τη ζωή ότι και αυτοί καταβάλουν το δικό τους αγώνα. Και... Πρέπει, ναι, ο σεβασμός της διαφορετικότητας είναι πλούτος. Και αναφέρομαι στα προσωπικά παραδείγματα για να το γενικεύσουμε και να
και πολύ ωραία το τοποθετήσατε με αυτόν τον τρόπο. Και να τους απονέμουμε δημόσια και όχι ιδιωτικά και μια αναγνώριση για... Ναι, η γυναίκα μου, είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Όμως αυτό αντισυμπληρώνει. Απ' την άλλη μεριά, σαν άνθρωποι, όταν μου παίρνει εμένα και μου τακτοποιεί τη φανέλα και εγώ θέλω να τη βρω εκεί που είναι, τρελαίνομαι. Αλλά αυτά είναι μικρά πράγματα και δεν μπορεί να είναι κεφρά τη ζωή. Και ένας καυγάς, άμα υπάρχουν τα βασικά, ο σεβασμός, σωστό, η εκτίμηση, η αγάπη, ο έρωτας, αυτά θα συμβαίνουν και με το παιδί σου και με τη γυναίκα σου. Αλλά αυτά είναι και η ζωή. Δεν μπορεί να είμαστε flat. Απλά όμως πρέπει να είναι σε κάποια πλαίσια. Να μην πληγώνουν τον άλλον κλπ. Ποιο είναι το επόμενο βιβλίο, ο στόχος, πέρα από αυτό που συζήτησαμε για το διεθνές κοινό, στην εσωτερική Όχι, αγορά. Στην εσωτερική αγορά, αν θα κάνω ένα βιβλίο, που σκέφτομαι, αλλά θα γίνει μετά από καιρό, διότι θέλω να βγάλω έξω, έχω το My Captain Listen to Me, που σημαίνει καπετάνιο άκουσέ με, είναι τι θέλουν να λένε οι οπαδοί στους Σλίντερς. Νομίζω αυτό θα γίνει best-seller έξω. Και εκείνο... Οι leader δεν ακούνε εκείνος. Ναι, γι' αυτό ο τίτλος θα είναι My Captain, Listen to Me. Καπετάνι με, άκουσέ με. Ένα πράγμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά τα θέματα που ασχολούμαι εγώ, που μπορεί να είναι και τα ίδια που είναι σε αυτό το βιβλίο, είναι να τα δώσει κανείς με μεταφορές. Παραδείγματος χάρη, ο Αετός που έβαλα στο εξώφυλλο. Είναι απίστευτο τι κάνει ο Αετός και ζει 70 χρόνια. Ή πώς κερδίζει την εμπιστοσύνη της Αετίνας, μάλλον πώς η Αετίνα κερδίζει την εμπιστοσύνη του Αετού πριν πάει να μαζί του. Άρα έχουμε απίστευτες μεταφορές. Και θέλω να κάνω ένα βιβλίο με μεταφορές. Αυτό θα είναι. Η κατσίκα, ο σκύλος και λοιπά είναι μεταφορά. Είναι μεταφορά και αυτά τα ανέκδοτα είναι μεταφορά. Το ξέρω. Είναι μεταφορές και τα ανέκδοτα είναι. Η μέλισσα. Η μέλισσα έχει απίστευτα ή τα μερμήγκια να κάνουμε μεταφορές. Πώς πρέπει να δουλεύει μια εταιρεία ή μια ομάδα από τις μέλισσες ή από τα μερμήγκια. Πώς οργανωμένα δουλεύουν τα μερμήγκια αυτά. Άρα αυτό είναι μεταφορές. Είναι από τη φύση, είναι από τα ζώα, είναι από ιστορίες, metaphorical stories που έχει μέσα και μερικές στο βιβλίο. Αλλά εκείνο να είναι μόνο μεταφορές. Ο Έσοπος αυτό δεν έκανε. Αυτό. Ο Αριστοτέλης έλεγε το να χρησιμοποιήσει μεταφορά είναι η ικανότητα ή χαρακτηριστικό του genius, του έξυπνου. Χρησιμοποιούν πάρα πολλές μεταφορές. Στην επιστήμη, τα linguistics, έχει αναλυθεί πάρα πολύ. Ζούμε μεταφορές. Λέμε, απογειώθηκα, πέθανα. Κάθε μέρα χρησιμοποιούμε. Αλλά εγώ δεν μιλάω για αυτές τις μεταφορές που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε. Ενώ περισσότερο διδακτικές μεταφορικές ιστορίες ή φαινόμενα όπως είναι η μέλισσες ή ο αϊτός. Ένα αναμονή λοιπόν των καινούριων δραστηριών σας. Ας πάει αυτά συγγραφικών. Και βλέπουμε, ας πάει καλά αυτό πρώτα και μετά βλέπουμε. Και φαντάζομαι ότι με την πολιτική κλείσατε. Το δοκιμάσατε. Οριστικά. Και αμετάκλητα. Αυτό είναι έμαθα πολύ... πάρα πολλά όμως. Ήταν απίστευτη μαθησιακή διαδικασία και για αυτά που διδάσκω. Γιατί άλλο πράγμα να κάνεις management και leadership σε οργανισμούς όπου οι άνθρωποι πληρώνονται. Και άλλο να κάνεις management σε εθελοντικές κλπ. Εγώ έμαθα πάρα πολλά. Ήταν πολύ μαθησιακό ταξίδι όλο αυτό. Το οποίο θα το καταγράψετε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω. Άγνωστος χι. Υπάρχουν πολλές προτεραιότητες. Λοιπόν, λέω να κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο, τουλάχιστον στον τίτλο και στο περιεχόμενο, το οποίο που θα θέλατε να το αφιερώσετε. Είναι οι καλύτερες μέρες από την ονειροπαγίδα. Να το αφιερώσω στον Κωνσταντίνο, που γράφει εξετάσεις σχεδόν μακριά μου στην Πάτρα και θα έρθει σε 15 μέρες. Να το αφιερώσω και στη Χριστίνα που και αυτή έχει σκληρές εξετάσεις ξενυχτά γιατί τόσο καιρό δεν διάβαζε. Μην τα αφήνετε. Και οι φοιτητές μου το ίδιο κάνουν. Όλοι το κάναμε. Και εσείς δεν το κάνατε αυτό. Ναι, και εγώ το έκανα. Τότε τι κρίνουμε όταν έχουμε κάνει. Εγώ βλέπω την κόρη μου και θυμάμαι τον εαυτό μου και λέω όταν πάω να της μιλήσω, αφού εσύ ήσουν χειρότερος. Τώρα γιατί πας να μιλήσεις. Έτσι, έχουμε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, τους αφιερώνω για να τους περάσω ένα αισιόδοξο μήνυμα. Η οποία έχει αναγνωρίσει τον πατέρα της εν ζωή, η κόρη. Με έχει αναγνωρίσει. Έτσι καταλαβαίνω. Τώρα τελευταία, πρώτα μου αφισβητεί πάρα πολύ. Αυτό είναι τύχη. Εγώ νομίζω ότι το όλα σου τα άμαθα, ενώ φίλες της, μανάδες φίλων, της έχουν πει μεγάλο γιατί πάντα δεν διαβάσει τη σελίδα. Και όταν τους το πάω, μου λέει γιατί δεν το διαβάσω αφού ξέρω τι γράφεις. Εγώ σε γέννησα.
Εντάξει, τι να σου πω. Αλλά τώρα έχει αρχίσει να μου αποδέχεται. Αυτό παρατήρησα λοιπόν και γι' αυτό είπα εν ζωή. Γιατί όλοι αποδέχονται αυτούς που έχουν πεθάνει. Για τον οποιοδήποτε λόγο. Όπως εντύπωση με έχει αποδειχθεί. Μιλάω για τις κόρες. Η σχέση με τις κόρες είναι πιο δύσκολη. Η κόρη μου, τι να σου πω. Έχει αρχίσει μάλλον να μου αποδέχεται. Λοιπόν, αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο και τη Χριστίνα και στη Μαρία. Και στη Μαρία. Οι καλύτερες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπουραντά που είστε μαζί. Ευχαριστώ τους ακροατές που είχαν την υπομονή για τόσες ώρες να μας ακούν ή έστω και για λίγο που μας ακούσαν. Εμείς θα επιμείνουμε κόντρα σε όλο αυτό το περίγυρο το οποίο μας δημιουργεί αυτά τα αρνητικά συναισθήματα να συζητάμε και με πιο αισιόδοξες ματιές, αλλά και μας το χάλασε κύριος Μπουραντά σήμερα με τις προβλέψεις του. Που μπορεί να μην αφήσει τη πραγματικότητα, αλλά το συναισθηματικό μας κομμάτι θα ήθελε. Να διαψευστούν. Το συναισθηματικό μας κομμάτι θα ήθελε να είναι λίγο καλύτερες οι εξελίξεις. Να διαψευστούν, αυτό να κάνουμε. Να προσευχηθούμε. Και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους. Και μέχρι την άλλη Παρασκευή να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.